Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πάνελ μας, social media και επιχειρηματικότητα. Είναι πολύ cool και sexy φαίνεται το θέμα, γιατί μας έχουν δώσει και τη μεγάλη αίθουσα και βλέπω δεν πέφτει καρφίτσα, έχουμε και όρθιους και στα σκαλάκια και οπουδήποτε κτλ. Είναι μεγάλη μου χαρά που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο κύριος καθηγητής, ο Ιορτάνης Λαδόπουλος, μαζί με τον Δημήτρη τον Σκούρτα με κάλεσε να συντονίσω το συγκεκριμένο πάνελ. Έχουμε μαζί μας πολύ καλούς ομιλητές. Χαίρομαι πάρα πολύ που η αίθουσα είναι γεμάτη σε μια Κυριακή που έχει πάρα πολύ καλό καιρό και θα μπορούσατε να κάνετε οτιδήποτε άλλο από το να είστε εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Είμαι ο Βαγγέλης Δαβιτίδης από το Creative Agency for Wise Monkeys. Και μαζί μας έχουμε τρεις εκλεκτούς ομιλητές. Βλέπετε δύο δίπλα μου, γιατί ο Eric Parks είναι καθοδόν. Η Νίκη Κρητικοπούλου, social media manager από το Πλαίσιο. Και ο Στέφανος ο Καράγκος, founder και CEO της Explain. Τα social media έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο στη διαφήμιση και στην επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια πολύ καλή σύνθεση του πάνελ εδώ πέρα, γιατί ουσιαστικά θα δείτε και τις δύο τάσεις που υπάρχουν στο χώρο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον debate αν ένας πελάτης θα πρέπει να κρατήσει τα social media in-house ή θα πρέπει να τα δώσει σε μια από τις εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου. Εδώ πέρα θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε και τις δύο δυνατότητες. Η Explain του Στέφανου εξειδικεύεται στο κομμάτι αυτό και όχι μόνο. Και η Νίκη θα μας πει πώς το Πλαίσιο εσωτερικά λειτουργεί τα social media για λογαριασμό του brand. Οπότε, Νίκη, θα ήθελες να ξεκινήσουμε μαζί. Ωραία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το... Ναι, από εκεί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το αν παρακολουθείτε τα social media του Πλαίσιο. Έχει γύρω στους 52-53.000 followers στο Twitter και με εξαιρετικά ενδιαφέροντος διαλόγους. Ο τελευταίος, Νίκη, αν κάνω σωστά, είναι με έναν αριανό, όχι εξωγήινο, οπαδό του Άρη Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαμαρτύρεται που έπεσε ο Άρης, τι γίνεται, ότι είναι στημένο το πρωτάθλημα και τέτοια. Άος. Ωραία, θα μας τα πεις τώρα. Ο λόγος σε σένα. Σας ευχαριστώ. Και αυτό. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Λαδόπουλο, που με τίμησε καλώντας με να μιλήσω απόψε για τα social media, ως η νούμερο ένα σελίδα στο Facebook και στο Twitter στην Ελλάδα. Μετά την πρώτη πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά και έτσι περηφάνεια που έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στα social media, ένιωσα ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος και ένα φόβο. Το άγχος είναι, παιδιά, γιατί μιλάω πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο κοινό. Ελπίζω να είστε επικείς, έτσι, παρακαλώ γι' αυτό. Και ο φόβος είναι ουσιαστικά γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω για το πώς φτάσαμε εδώ ή το πώς μπορείτε εσείς να φτάσετε σε αυτό, να σας δώσω τη μαγική συνταγή για την επιτυχία και το νούμερο ένα κτλ. Αυτό ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει, γιατί τα social media, παιδιά, δεν είναι υδραυλικά να σας πω 5 τρόπους για να ξεβουλώσετε, ας πούμε, τον ερωχήτη σας. Τα social media είναι μια ζωντανή κοινωνία, το λέει και η ίδια η λέξη στο social. Ουσιαστικά είναι μια κοινωνία από διαφορετικές προσωπικότητες. Εκεί μέσα υπάρχουν, είναι ένα σύστημα ουσιαστικά από ανθρώπους που αλληλεπιδρούν. Τα πάντα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Θα έλεγα ότι αλλάζουν πιο γρήγορα ίσως και από ότι οι άντρες αλλάζουν από κάμισά τους. Κάτι που αρέσει σήμερα, αύριο δεν μετράει. Και κάτι που αρέσει σε κάποιον, σίγουρα δεν αρέσει σε κάποιον άλλον. Άρα δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Δεν υπάρχει πεπατημένη, δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο που υπάρχει είναι πάρα πολύ προσπάθεια και κανείς δεν μπορεί να συγκινηθεί το αποτέλεσμα. Αφού λοιπόν σκεφτόμουν τι να έρθω να σας πω για τα social media, είπα να έρθω να σας πω τρεις λόγους για να μην ασχοληθεί ποτέ κανείς σας με αυτά. Να ξεκινήσω με τον πρώτο λόγο. Πρέπει να είστε πάρα πολύ σκληροί. Έχετε να αντιμετωπίσετε πάρα πολύ αρνητικό feedback, έχετε να αντιμετωπίσετε τρελό trolling, θα σας πω τι είναι αυτά, και ενδεχομένως και εκβιασμούς. Να ξεκινήσω με το feedback. Όπως σας είπα, εμείς είμαστε η νούμερο ένα σελίδα και αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 880.000 fans στο Facebook.
πάνω από 52 στο Twitter και τέλος πάντων όλα τα social media πάνε πολύ καλά. Είμαστε συνολικά, μιλάμε σε γύρω σε 950.000 ανθρώπους την ημέρα με τα social media του πλαισίου. Αυτό που έχουμε δει λοιπόν είναι το εξής, ότι μπαίνει... Α, επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. 24.000 άνθρωποι στο Facebook μας έχουν βαθμολογήσει και η βαθμολογία που προκύπτει από αυτό για τη σελίδα μας είναι 4 στα 5. Είμαστε σχεδόν άριστοι. Από ό,τι λένε οι ίδιοι χρήστες, έτσι. Και με 24.000, νομίζω, από στατιστική ξέρουμε όλοι, μπορείς να βγάλεις ασφαλέστατο συμπέρασμα. Παρόλο λοιπόν τη γενική καλή εικόνα, αυτό που έχουμε δει είναι ότι ο κόσμος μπαίνει μέσα πάρα πολύ για να κάνει τα παράπονά του. Ή για να κάνει ερωτήσεις. Αλλά συνήθως είναι παράπονα, είναι αρνητικά σχόλια, τύπου παράπονα για το προϊόν, παράπονα για την εξυπηρέτηση, παράπονα για το σέρβις, μόνο για τον κακό καιρό, ας πούμε, δεν έχουμε παράπονα. Μέχρι στιγμής, δηλαδή. Μπορούμε να τα ακούσουμε και αυτό. Αντιθέτως, τον μπράβο και τον έπαινο, τον έχουμε μόνο στο inbox. Εκεί μας λένε τι καλοί που είστε, σας ευχαριστώ πολύ, είστε καταπληκτικοί, αλλά δημοσίως βλέπεις μόνο, παιδιά, το αρνητικό feedback. Και αυτό είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Δεύτερον, μετά έχουμε τα trolls που σας έλεγα, θα σας εξηγήσω τι είναι. Είναι κάποια accounts που ουσιαστικά μπαίνουν μέσα για να σε κοροϊδέψουν, σε εισαγωγικά, να σου την πουν. Τα trolls αυτά μπορεί να είναι είτε ανταγωνιστικές σελίδες, είτε κάποια accounts που ενδεχομένως δεν έχουν τίποτα άλλο στη ζωή τους να κάνουν παρά να μπαίνουν μέσα και να λένε αρνητικά για αυτά που γράφεις. Μπορεί να πεις, ας πούμε, χρόνια πολλά στους Νίκους σήμερα και να σου πούν γιατί λες χρόνια πολλά στους Νίκους και δεν είπες στο Θανάση, ας πούμε, όταν γιόρταζε. Σε σημείο που λες, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, να κάθονται να λένε αυτά τα πράγματα και να κάνουν τέτοιου είδους σχολιασμό. Αυτό βέβαια είναι αναμενόμενο στο ίντερνετ, γιατί πρέπει να σκεφτείτε ότι στο ίντερνετ η γνώμη του καθενός έχει τα τρία μεγάλα Α. Είναι ανέξοδη η γνώμη μας, ανώδυνη και ανώνυμη. Δηλαδή μπορείς να λες ό,τι θες χωρίς να έχεις σχεδόν καμία συνέπεια, χωρίς να έχεις καμία αρνητική συνέπεια. Τώρα, κάτι άλλο που έχει τύχει να αντιμετωπίσουμε εμείς στο πλαίσιο τουλάχιστον είναι οι εκβιασμοί. Τι εννοώ εκβιασμοί? Κάτι η κρίση, κάτι η δύναμη του μέσου, των social media γενικώς, αλλά του Facebook ιδιαίτερα. Έχουμε δει να μας ζητάνε δωρεάν προϊόντα, ας πούμε. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Μπαίνει κάποιος στο Facebook στη σελίδα μας και γράφει: πήρα πρόσφατα από το πλαίσιο ένα τάμπλετ και μου ράγισε η οθόνη, χωρίς να κάνω τίποτα. Από μόνη της ράγισε η οθόνη. Αυτό βέβαια είναι πιθανό να συμβεί, είναι προϊόν τεχνολογίας. Αλλά να σας πω κάτι που έχω δει η ίδια, να μοιραστώ μαζί σας τέλος πάντων κάτι στο οποίο μπορεί να σας ανοίξει λίγο τα μάτια και τον τρόπο που κρίνετε τα πράγματα. Πολύ πρόσφατα, σχεδόν την ίδια περίοδο με το post αυτό που σας λέω ότι του ράγισε η οθόνη του πελάτη, μπήκα σε ένα πολύ γνωστό blog τεχνολογίας, ίσως από τα πιο γνωστά στην Ελλάδα, στο οποίο blog τεχνολογίας είχε μπει ένας χρήστης και είπε το εξής. Το θέμα ήταν του thread αντικατάσταση tablet στο πλαίσιο και έλεγε: πήρα πριν 3 μέρες το τάδε tablet και μου έπεσε κάτω ρε παιδιά και έσπασε. Δεν έχει τίποτα, μια χαρά δουλεύει, δεν έχει φθορές γύρω-γύρω, οι γωνίες κτλ. Απλά έχει ραγίσει οθόνη. Τι να κάνω? Και του λένε οι συμφορείτες εκεί στο blog: φίλε, αν δεν σου έχει ραγίσει πουθενά αλλού και δεν φαίνεται τίποτα, καμιά γρατζουνιά, καμιά φθορά, τίποτα τέτοιο, πήγαινε το πίσω, ζήτα το διευθυντή με στο κατάστημα, βάλε τις φωνές, θα φοβηθούν και θα σας αλλάξουν. Φανταστείτε τι μπορείτε να ακούσετε στα social media. Ξαναλέω, η γνώμη μας είναι ανώδυνη, ανέξοδη και ανώνυμη. Έτσι. Μετά τους εκβιασμούς τώρα, τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω ότι αν δεν έχετε κάποια φυσικά χαρίσματα, θα σας τα πω σε λιγάκι, καλύτερα να μην ασχοληθείτε ποτέ με τα social media. Τα φυσικά αυτά χαρίσματα είναι φυσικές αντοχές, τεράστια αυτιά και ευστροφία. Όσον αφορά στις φυσικές αντοχές, στα social media η αλληλεπίδραση με τον κόσμο είναι real time, έτσι. Δηλαδή, σου λένε κάτι, τα απαντάς σε μια ώρα το πολύ. Είναι όπως έχετε και τα προσωπικά σας στο Facebook, ας πούμε. Δεν σου λέει κάτι ο φίλος και τα απαντάς μετά από 5 μέρες. Πόσο μάλλον στο πλαίσιο που έτσι κι αλλιώς τους έχουμε μάθει η εξυπηρέτησή τους να είναι γρήγορη. Άρα λοιπόν, το Facebook, όχι το Facebook, όλα τα social media ουσιαστικά δεν είναι απλά ένα brand που εργάζεται και δουλεύει μόνο τις εργάσιμες ώρες και μέρες.
Είναι ένα brand που θα, είναι ένα brand το οποίο θα χρειαστεί να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να απαντήσει και το βράδυ πάρα πολύ αργά και στην αργία και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και τα λοιπά. Άρα θέλει αντοχές σε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που θέλει είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτιά. Πρώτα ακούτε στα social media και μετά μιλάτε. Εντάξει, να σας πω μόνο ότι η γιαγιά μου που είναι 100 χρονών και δεν είχε ποτέ τη Facebook έτσι κι αλλιώς, μου λέει Νίκη, ο Θεός μας έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα. Πρώτα ακούμε, ακούμε με πάρα πολύ έχουμε πολύ μεγάλες χαιρές μας να τα πιάνουμε όλα, ακόμα και τα μένσιωτα που συνήθως έχουν και το ζουμί, και απαντάμε. Και το τελευταίο πράγμα που πρέπει να έχεις σαν φυσικό χάρισμα είναι η ευστροφία. Όταν λέω ευστροφία, δεν εννοώ την εξυπνάδα σας, γιατί είμαι σίγουρη, έξυπνοι είστε όλοι, έτσι, είστε φοιτητές, απόφοιτοι κτλ. Δεν είναι δυνατόν να μην είστε έτσι, να έχετε ένα συγκεκριμένο, ένα τέλος πάντων βασικό επίπεδο εξυπνάδας. Μιλώ για ευφυΐα, ευστροφία, δηλαδή πρέπει με το που βλέπεις ένα comment, ένα σχόλιο ενός χρήστη, να πιάνεις κατευθείαν το point, αυτό που έχει να σου πει, το συνέστημα μέσα στο οποίο σου λέει αυτό το πράγμα και να το απαντάς στο συγκεκριμένο point με την ίδια γλώσσα και ύφος που σου μιλάει και αυτός. Αυτό, παιδιά, πραγματικά είναι χάρισμα, έτσι, να το κάνεις πάρα πολύ γρήγορα, να το πιάνεις και να τα απαντάς. Και πάνω από 760 GMAT να έχεις, παίζεται, αν θα έχεις την ευστροφία να απαντάς στα social media. Τώρα, αυτό που θέλω να δούμε τώρα είναι ότι το τρίτο πράγμα που... Συγγνώμη, κόλλησα. Είναι η πρώτη φορά που σας είπα. Λοιπόν, το τρίτο πράγμα που πρέπει να έχεις, αν θες να ασχοληθείς με τα social media, είναι να τα γουστάρετε. Έτσι. Εάν δεν γουστάρεις τα social media, όπως κάθε πράγμα στη ζωή μας, καλύτερα μην ασχοληθείς. Μόνο όταν θέλεις κάτι και το αγαπάς, το κυνηγάς με πάθος, με αγάπη και με τρέλα. Σας ξαναείπα ότι τα social media είναι ένας άνθρωπος και αυτό είναι μια προσωπικότητα ουσιαστικά και αυτό φαίνεται. Άρα, όταν εκπροσωπείς ένα brand, θα πρέπει να βγαίνει αυτό το πράγμα και στα social media, να βγαίνει ότι τα αγαπάς αυτό που κάνεις. Αλλιώς, πολύ απλά ο κόσμος φεύγει. Τώρα, αφού σας είπα όλα αυτά, ουσιαστικά είναι κάποιοι περιορισμοί για το αν θα ασχοληθείτε ή όχι με τα social media, θέλω να ακούσω τη δική σας γνώμη σε τέσσερα πάρα πολύ βασικά ερωτήματα για το πώς θα διαχειριστείτε κάποια πράγματα, αν όντως μετά από αυτά επιμένετε να θέλετε να ασχοληθείτε με τα social. Πάμε λοιπόν σε τέσσερις ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Σηκώνετε το χέρι και απαντάτε, έτσι. Πρώτη ερώτηση. Στα social media τι προτιμάτε, μια σκληρή αλήθεια ή ένα ανώδυνο ψέμα? Σηκώνετε χέρι όσοι λέτε για σκληρή αλήθεια. Ευτυχώς. Λοιπόν, 101% σκληρή αλήθεια. Καταρχάς, ξεμπερδεύεις πιο εύκολα. Κατά δεύτερον, σε κερδίζεις και τους εχθρούς και τους φίλους. Αν το διαβάσετε αυτό θα καταλάβετε τι εννοώ. Και τρίτον, να σας είμαι ειλικρινής, η ευθύτητα και η ειλικρίνεια είναι στο DNA της εταιρείας μου, στο πλαίσιο. Οπότε έτσι κι αλλιώς και τα social media του έτσι θα ήταν. Γιατί, παρένθεση εδώ, σας ξαναείπα ότι τα social media ουσιαστικά δεν είναι ένα κρύο brand που παίζει μόνο του. Είναι μια προσωπικότητα ένας άνθρωπος. Έχει φωνή, έχει προσωπικότητα. Αυτή η προσωπικότητα θα πρέπει να είναι η ίδια με την προσωπικότητα που έχει το brand σε όλα τα άλλα μέσα στα οποία προβάλλεται. Καταρχάς, αν πας να το παίξεις κάτι άλλο στα social media από αυτό που είσαι, δεν το χάφτει κανείς, έτσι, δεν το συζητώ. Και επίσης, σκεφτείτε ότι αν κρατάς μια ενιαία εικόνα σε όλα τα μέσα που προβάλλεσαι, είτε είναι social media, είτε είναι τα παραδοσιακά τα media, είτε είναι online, είτε είναι offline, αν κρατάς μια ενιαία προσωπικότητα, πάρα πολύ απλά κερδίζεις σε οικονομίες κλίμακας. Δεύτερη ερώτηση. To buy or not to buy. Δηλαδή, έρχεται ο υπεύθυνός σου με το report στο χέρι και σου λέει πρέπει να γίνεις νούμερο ένα, που είναι τα νούμερα, θέλω νούμερα, αρχίζεις εσύ να αγχώνεσαι, τρελαίνεσαι, τι να κάνω, δεν αυξάνονται, πάει πάρα πολύ αργά. Τι κάνεις? Ψωνίζεις ψεύτικους fans, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τι λέτε, ψωνίζεις fans? Νομίζω ότι καλύτερα να μην ψωνίσεις, επειδή είσαι γυναίκα θα σου απαντήσω με πολύ ευθύ τρόπο. Το να ψωνίζεις ψεύτικους fans είναι ακριβώς σαν τον Botox. Καταρχάς κάνει μπαμ. Κατά δεύτερον δεν κρατάει για πάντα. Έτσι. Και πάνω απ' όλα ρε παιδιά, σας το είπα και στην αρχή, τα social media είναι μια κοινωνία. Ουσιαστικά αυτό που πας να κάνεις είναι να πιάσεις διάλογο με τον κόσμο σου. Να τον μάθεις, να σου πει, να του πεις, να τον ακούσεις.
να επικοινωνήσεις, να φτιάξεις γέφυρες επικοινωνίας. Δεν είναι να γράφεις νούμερα. Εδώ δεν πας να κάνεις αγώνα όπως κάνουν στο χρηματιστήριο, ας πούμε. Επόμενη ερώτηση. Α, ναι, αυτό για τους ψεύτικους φανς, έτσι. Επίσης μαθαίνεται. Το κάνει μπαμ είναι στάνταρ. Βγήκανε στατιστικά. Επίσης το πλαίσιο δεν έχει ούτε έναν ψεύτικο φαν. Έχουν βγει στατιστικά για πάρα πολύ διάσημους παγκοσμίως με τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τεράστια ποσοστά με ψεύτικους φανς. Το έχουν αγοράσει. Μαθαίνεται τέλος πάντων. Επόμενη ερώτηση. Στην αρχή, όταν πρωτοβγήκε το Facebook κυρίως, είχαν πει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα top κανάλι πωλήσεων και θα πετύχει πάρα πολλές πωλήσεις κτλ. Εσείς τι πιστεύετε, είναι τα social media κανάλι για πωλήσεις? Ποιοι πιστεύουν ότι πουλάς μέσω social media? Έχετε προϋπηρεσία όλοι εδώ μέσα στα social. Βλέπω, απαντάτε σωστά τις ερωτήσεις. Λοιπόν, οπότε εσείς αφού δεν το χρησιμοποιείτε σαν κανάλι πώλησης, τι μπαίνετε και κάνετε στα social? Τι κάνετε, ας πούμε, στο Facebook? Τώρα απαντάτε ελεύθερα, δεν σηκώνετε χέρια. Δεν απαντάτε? Όχι. Διαφήμιση, ναι. Ορίστε. Ωραία. Άλλο που κάνετε εσείς σαν χρήστες στα social, όταν μπαίνετε με... Τι? Συγγνώμη, εσείς σαν... θα τρελαθώ τώρα. Τι, εμείς τι κάνουμε? Θα σκίσω τα διπλώματα. Όταν μπαίνετε εσείς στο Facebook, μπαίνετε για να κάνετε διαφήμιση? Εγώ μπαίνω για να δω τι κάνουν οι φίλοι. Τι? Έλα ρε φίλε, πες το. Κοιτάς τις φωτογραφίες, παρακολουθείς τη φίλη σου, μαθαίνεις τα πάθη του φίλου σου, κράζεις την άλλη που έχει βγει με το... με πιασμένα τα μαλλιά πάνω. Έτσι, η χρήση των social είναι να μπεις, να κοινωνικοποιείς. Είναι η λέξη πάλι έτσι, δεν είναι τυχαίες οι λέξεις. Social media, κοινωνικοποιείσαι. Άρα, εάν ο κόσμος μπαίνει μέσα για να κάνει πλάκα, για να δει το φίλο του, για να δει τη φίλη του, τι να πας εσύ να του πουλήσεις? Οπότε έρχεται μετά η ερώτηση και γιατί οι εταιρείες επενδύουν πια τόσο πολύ στα social media. Πέρα από το ότι είναι trend και όλοι ασχολούνται, ας πούμε, στην Ελλάδα ειδικά, ό,τι κάνει ένας κάνει και ο άλλος, είναι κι άλλο ένα πολύ σημαντικό πράγμα στα social media. Είναι το branding. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, γιατί τα νούμερα, όπως σας είπα, συνέχεια αλλάζουν, γενικώς τα social συνέχεια αλλάζουν, αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο κάθε φορά που ποστάρουμε, το 3% των fans μας βλέπει το λογότυπό μας, το όνομά μας και το post που ποστάρουμε. Εμείς κάνουμε 2 post την ημέρα και έχουμε 880.000 fans. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα τσάμπα εμφανιζόμαστε σε πάνω από 50.000 ανθρώπους, αν έκανα καλά τα μαθηματικά. Νομίζω τα έκανα. Για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη, τι σημαίνει ότι είναι ένα σχεδόν δωρεάν branding εργαλείο ουσιαστικά τα social media. Να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη. Αν πήγαινα να ψωνίσω σε ένα παραδοσιακό μέσο 50.000 μάτια να με δουν, ας πούμε ότι πήγαινα να ψωνίσω σε μια εφημερίδα, μια ολοσέλιδη, η οποία εφημερίδα την αγοράζουν 50.000 άνθρωποι, θα πλήρωνα από 2.000 μίνιμουμ έως 5.000, ίσως και παραπάνω, αναλόγως των μέσων. Στο Facebook, αντιθέτως, όπως σας είπα, είναι δωρεάν. Στο Twitter το ίδιο. Στο Google Plus το ίδιο. Άρα, μιλάς για ένα δωρεάν μέσο διαφήμισης. Και εννοείται, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα μέσο που κάνεις διάλογο με τον κόσμο σου. Είναι ένα μέσο που μαθαίνεις τα παράπονά του. Είναι customer care, γνήσιο εργαλείο. Και είναι και ενδεχομένως ένα εργαλείο έρευνας. Έτσι, μπορείς να τρέξεις και έρευνες, αλλά και μόνο το pool που έχεις με τα data εκεί μέσα είναι μια χαρά για να σε βοηθήσουν να πάρεις αποφάσεις. Τώρα, πάμε στην τέταρτη και τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει στα social media σωστό ή λάθος περιεχόμενο. Σωστό ή λάθος γενικώς. Τρόπος που μιλάς. Θεωρείτε ότι υπάρχει σωστό ή λάθος? Πόσοι πιστεύουν ότι υπάρχει σωστό και λάθος? Πόσοι πιστεύουν ότι τίποτα δεν είναι σωστό και λάθος, είναι απλά βάζεις? Ωραία, ευτυχώς πάλι απαντάτε σωστά, δεν ξέρω γιατί, τι έχετε κάνει, τέλος πάντων. Να σας πω ότι εγώ η ίδια αυτή την απάντηση δεν την έχω ακόμα. Στο πλαίσιο τουλάχιστον κάθε μέρα ανακαλύπτουμε τι είναι καλό, τι είναι λάθος. Γνήσιο παράδειγμα είναι αυτό. Είναι από του Αγίου Βαλεντίνου ένα από τα 5 post που κάναμε στα social media, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αυτό πήρε πάρα πολλά αρνητικά σχόλια.
Έτσι. Μπήκε μέσα κόσμος και μας έλεγε γιατί το βάλατε, πώς το βάλατε και τα λοιπά. Μας έπαιρναν τηλέφωνο. Πήρε όμως και άλλα τόσα θετικά σχόλια. Ένας λέει εκεί προχωρημένος. Ένας λέει πλαίσιο, δεν το περίμενα από σένα. Θέλω να σας πω ότι όντως, σωστό και λάθος, δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι μία, προς το παρόν τουλάχιστον, αχαρτογράφητη αρένα και το ταβάνι του καθενός. Βλέπεις, δοκιμάζεις, γουστάρεις, πας, το κάνεις, δεν σου πάει, ξαναπάς, το ξαναδοκιμάζεις, ξαναδοκιμάζεις κάτι άλλο κτλ. Δεν υπάρχει πεπατημένη. Θα το ξαναπώ αυτό. Δεν υπάρχουν οδηγίες. Δεν θα σας δώσει κανείς οδηγίες για αυτά τα πράγματα. Τι άλλο. Α, λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα ένα γρήγορο wrap-up. Φτάνω προς το τέλος. Όσοι μετά από αυτό που σας είπα επιμένετε ότι και θέλετε και είστε αρκετά σκληροί και έχετε τα φυσικά χαρίσματα να ασχοληθείτε με τα social media, θα πρέπει να θυμάστε πάντα τρία βασικά πράγματα. Πρέπει να έχετε πάρα πολύ μεγάλα αυτιά, να ακούτε τι σας λένε. Το zoom συνήθως είναι στα αμένσιωτα, εκεί που δεν αναφέρει ο άλλος το όνομά σας. Θα σας δείξω μετά τι εννοώ. Θα πρέπει να απαντάτε αστραπιαία και χωρίς γραβάτα. Δεν είμαστε χρηματιστήριο στα social media, είμαστε άνθρωποι. Και θα πρέπει να έχετε μπέσα. Έτσι, οι άντρες είμαι σίγουρη το καταλαβαίνετε αυτό. Ό,τι λέτε το κάνετε. Αν πείτε κάτι και δεν το κάνετε, κλείστε το τέλος πάντων καλύτερα. Μην πείτε τίποτα, μην μιλήσετε. Παραδείγματα για αυτά που σας είπα. Να σας δείξω εδώ το χιούμορ, το χωρίς γραβάτα. Λέει ο Χριστόδουλος ο Ξηρός. Ελπίζω ότι δεν είναι ο ίδιος. Αν τα διαβάζετε, δεν θα μιλάω. Μπορώ να σας αφήσω να τα απολαύσετε. Τα διαβάζετε? Να τα λέω? Ωραία. Εντάξει. Τουλάχιστον από φωνή πάμε καλά. Λοιπόν, λέει ο Χριστόδουλος ο Ξηρός, πλαίσιο official, μου αρέσουν οι διαγωνισμοί σας. Αν πάρω μέρος και κερδίσω, πώς θα λάβω το δώρο μου? Δεν θα ήθελα να πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είναι πριν λίγο καιρό που το είχε σκάσει ο τύπος, έτσι. Ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ο πραγματικός. Δεν ξέρω αν είναι, δεν. Και τι λέτε? Anyways, λοιπόν, και απαντάμε εμείς, γεια σου Χριστόδουλε, θα σου στείλουμε στη διεύθυνση που επιθυμείς με απόλυτη χεμήθεια. Σκέφτεσαι να κάνεις νέο πάρτι? Είναι out of the box απάντηση. Δεν την απαντάει ένα συντηρητικό brand. Έτσι. Είναι το χωρίς γραβάτα τέλος πάντων. Εδώ βλέπεις το αμένσιωτο. Μπαίνει μέσα ο Κένταυρος και λέει. Λογικά, είναι όλα Twitter, γιατί συνήθως τα πολύ ευφυή είναι στο Twitter, να είμαι ειλικρινής. Μπαίνει μέσα ο Κένταυρος και λέει. Λογικά, σε λίγο καιρό θα φεύγεις από το πλαίσιο με ένα πολιτή γατζωμένο στο πόδι σου που θα φωνάζει. Μα γιατί δεν θέλετε να σας εξυπηρετήσω? Τι έγινε? Πάτε όλοι στο πλαίσιο και έχουμε καλημέρα, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Το έχετε, έτσι. Εντάξει. Καλά πάμε. Λοιπόν, οπότε βγαίνουμε εμείς και απαντάμε. Χωρίς να μας έχει κάνει mention, εκεί δεν βλέπετε πουθενά το πλαίσιο, έτσι. Αυτό το βρήκαμε μόνοι μας. Ο τύπος εκεί δεν έχει κάνει at πλαίσιο. Ξέρετε, είναι το mention, έτσι. Ωραία. Και βγαίνουμε εμείς και απαντάμε ότι πιστεύεις ότι το παρακάνουμε. Απλά προσπαθούμε να είμαστε εκεί για να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ειλικρινές, α. Και β' είναι αυτό, ότι απαντάμε από το πουθενά. Χωρίς να μας έχει μιλήσει, είπε κάτι για μας και το απαντάμε. Διάλογος είναι τα social media, έτσι είναι κοινωνία. Καλά, αυτό είναι. Λοιπόν, μπαίνει ένας πάλι στο Twitter. Όταν είναι για σεξ κουβέντα, βλέπω πέφτει. Λοιπόν, λέει ένας στο Twitter, μωρό μου, πότε θα ξανακάνουμε σεξ? Και λέει η άλλη, δεν ξέρω ρε μωρό μου, μου χάλασε, το έχω πάει στο πλαίσιο. Απαντάμε εκεί, χωρίς να αισθανόμαστε κόμπλεξ, γιατί ξαναλέω εδώ σε αυτό το σημείο ότι τα social media είναι για να περνάς καλά, να κοινωνικοποιείσαι και εφόσον ο άνθρωπος αναφέρει εμάς, φυσικά και θα βγούμε να απαντήσουμε. Δηλαδή, αν εσείς πηγαίνατε σε ένα πάρτι και ακούγατε κάπου, χωρίς να έρθει κάποιος να σας μιλήσει, αν ακούγατε ότι μιλάνε για εσάς, δεν θα πηγαίνατε να απαντήσετε? Προφανώς και θα πηγαίνατε. Έτσι. Άρα και εμείς λειτουργούμε ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ακούσαμε να μιλάνε για εμάς και μπήκαμε να απαντήσουμε. Τι του είπαμε? Α, ναι, εδώ είναι το χιούμορ. Αν μιλάμε για τόσο σοβαρό θέμα, πες μας να το επιδιορθώσουμε σύντομα. Έτσι, καταλαβαίνετε. Μισό-μισό, έχω απάντηση, μισό-μισό. Τα Turbo X έχουν απάντηση έως και 4 ώρες. Με τους άλλους, αν έχεις επιλέξει άλλα brands, κακός, έτσι, κακός, νούμερο ένα στο brand είναι το Turbo, θα περιμένεις να στο φέρει πίσω αντιπροσωπεία. Έτσι, εμείς θα το πάμε, να το ξέρεις. Τώρα πότε θα στο φέρει δεν ξέρουμε. Αν όμως έχεις Turbo X, ναι, σε 4 ώρες το παίρνεις πίσω. Και αναβαθμισμένο. Έτσι, κατάλαβες.
Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Ένα άλλο που έχει χιούμορ. Καλά. Λοιπόν, ο Νιόνιος τι έκανε. Επειδή τους έχουμε μάθει ότι όντως απαντάμε από το πουθενά, σας ξαναλέω, χωρίς να πούνε ατ πλαίσιο. Εντάξει. Η ομάδα στα social media, αλήθεια σας το λέω, δεν είμαι μόνιμο όπως καταλαβαίνετε. Η ομάδα στα social media, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή στο πλαίσιο. Είναι αυτό που σας είπα. Τα αγαπάνε με την ψυχή τους. Και το Σαββατοκύριακο θα ποστάρουμε και στην αργία θα απαντήσουμε και όταν έχουν πρόβλημα θα τρέξουμε. Δεν είμαστε ένα κρύο μπραντ, μόνο εργάσιμες ώρες και μέρες, με τη γραβάτα και στρατιωτάκια. Έτσι, είναι κοινωνία και έτσι μιλάμε. Λοιπόν, δεν το διαβάζω αυτό, το διαβάσατε και γελάσατε. Α, λοιπόν, τώρα έχω τελειώσει με την παρουσίαση και έχω αφήσει στο παράρτημα κάποια νούμερα που είμαι πολύ χαρούμενη, να τα δείτε κι αυτά. Θα σκάγα αν δεν σας τα πω. Είναι λοιπόν στο Facebook σελίδα μας νούμερο 1 με 881.000, μπορεί να έχει πάει και 2 τώρα, δεν ξέρω, fans. Και πάνω από 24.000 χρήστες μας έχουν δώσει βαθμολογία που αυτή τη στιγμή είναι 4 στα 5 αστέρια. Είμαστε σχεδόν άριστοι. Και στο Twitter που είμαστε με πάνω από 52.000 followers. Τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Μισό λεπτό. Μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις, εκτός από την ηλικία μου, το budget και τα μελλοντικά μας σχέδια. Χειροκροτήστε τώρα. Πού να μην είχες και άγχος δηλαδή, όπως μας είπες στην αρχή. Όχι, τι έχω πάρα πολύ. Ευτυχώς που ήταν το podium και δεν έβλεπα που τρέμουν τα χέρια μου. Q&A section θα έχουμε στο τέλος. Οπότε, εντάξει, περνάμε στην επόμενη παρουσίαση. Να καλωσορίσω τον Έρικ που είναι μαζί μας πλέον. Οπότε, Στέφανε, περνάμε σε σένα. Γεια σας από μένα. Δεν θα σας μιλήσω για αν μια εταιρεία πρέπει να έχει το Facebook team της ή το social media web, πείτε το πώς θέλετε μέσα ή όχι. Σήμερα προσπαθήσω λίγο, μια και είστε νέοι άνθρωποι, μου θυμίζετε εμένα καθόμενο σε κάποια αμφιθέατρα πριν κάποια χρόνια στην Ελλάδα, σε κάποιο πανεπιστήμιο. Και θεωρώ ότι σήμερα είμαι εδώ να προσπαθήσω να σας πω τι έχω μάθει περισσότερο και τι μπορεί να κάνεις μέσα από αυτό που ακούμε σήμερα και ονομάζουμε τουλάχιστον, όχι σαν social media, αλλά σαν social web. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν positive. Κρίση. Έτσι, θετική. Η κρίση κατά τους Κινέζους είναι δύο πράγματα. Είναι κίνδυνος, αλλά είναι και ευκαιρία. Και επειδή φύσεως είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, κρατάω το δεύτερο, το πρώτο δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Είναι στο θέμα μας σαν άνθρωποι, με άλλα λόγια, το πώς βλέπουμε το ποτήρι. Είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Δυνατά. Έτσι. Γεμίζει, κύριε, από ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, να σας πω ποιος είμαι λίγο, έτσι, χωρίς πολύ σπαμ. Τρία slides, θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Χαρακτηρίζεται αυτόν serial killer, όχι killer, entrepreneur. Ξεκίνησα αρχές δεκαετίας του 90, φτιάχνοντας μια από τις πρώτες BBS στην Ελλάδα. BBS σημαίνει Bulletin Board Service System, πείτε το πώς θέλετε. Ήταν εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε ίντερνετ ακόμα, που ξέρουμε σήμερα. Δεν υπήρχε το web που ξέρουμε σήμερα. Το web στην ουσία είναι ανακάλυψη του 1989 και το 91 ακόμα γραφόντουσαν χαρτιά για αυτό το συγκεκριμένο. Ξεκίνησα από εκεί. Αποφάσισα, γιατί λατρεύω το περιεχόμενο, να γίνω εκδότης περιοδικών. Και έφτιαξα το πρώτο περιοδικό μόνος μου. Δύο άνθρωποι το ξεκινήσαμε και 100 δραχμές εκείνη την εποχή στην τσέπη. Το Win τότε για τα Windows ήταν ακριβώς η ημερομηνία που η Microsoft αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Αντικαταστάθηκε από το PC Magazine και μετά από τα ταυτερία. Και κάποια στιγμή, είναι η στιγμή που λες θα τα σπάσω όλα και θα φύγω. Είναι η στιγμή που αμείβεσαι τρελά σε μια εταιρεία. Αλλά βλέπεις ταυτόχρονα ένα μεγάλο κλάδο αυτών των εκδόσεων να πνέει τα λίστια. Και επειδή το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δυσκολία της ζωής σας ήταν αυτό που ονομάζω comfort of sphere. Είναι αυτή η σφαίρα στην οποία μπαίνουμε μέσα και παίρνουμε ένα κάρο λεφτά, γιατί εκείνη την εποχή πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την τσέπη, όχι στο ίδιο παντελόνι, σε ένα άλλο,
περνούσαν 14.000 ευρώ το μήνα. Γιατί? Γιατί ήμουν πολύ καλό στις πωλήσεις. Πουλάγα. Οπότε είχα δέσει το μισθό μου με τις πωλήσεις. Αποφάσισα λοιπόν να παρατήσω αυτά τα χρήματα για να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Από ό,τι βλέπετε όμως, είναι λίγο στο DNA μου. Και έτσι μετά από κάποια σκαμπανεβάσματα, κάποιων μηνών, φτιάχτηκε η Explain. Δεν θα σας πω πολλά για την Explain. Σήμερα η Explain είναι σε 9 χώρες. Το γραφείο στην Αμερική φτιάχτηκε πριν 2 μήνες και είμαι περήφανος γι' αυτό. Τρέχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 120 brands σε όλες αυτές τις χώρες. Δεν θα σας πω για πόσα εκατομμύρια fans στο Twitter και πάλι λέω, γιατί δεν τα πουλάμε με το κιλό. Η εταιρεία αυτό που κάνει, αν ήθελε κάποιος να πει τι εταιρεία είναι, βλέπετε από το τι προσφέρει σαν values στο τελικό, ο οποίος δίνει τίποτα άλλο από εταιρείες. Μάλλον ήθελε κάποιος να είμαστε μια B2B και του C εταιρεία, μια και μιλάμε στον τελικό καταναλωτή. Ναι, βραβευόμαστε κιόλας. Δεν θα σας πω περί Grant, EFI, Gold, δεν ξέρω τι άλλο. Θα σας πω απλώς ότι μοιραζόμαστε τη γνώση. Θέλουμε να μοιραζόμαστε τη γνώση και έτσι τα τελευταία 4 χρόνια η εταιρεία βρίσκεται 5 πιστοχρηματιστήριο στην αγορά. Παράγουμε περιεχόμενο. Οι παρουσιάσεις μας στο slide share βραβεύονται μία πίσω την άλλη, δεν έχουμε παρουσιάσει να μην έχει βραβευτεί. Και πέρυσι ήμασταν μέσα στο top 10 των πιο δημοφιλών content providers στο συγκεκριμένο social networks. Έχουμε δημιουργήσει μέσα από τη δουλειά που κάνουμε, γιατί τα social media δεν είναι μόνο να επικοινωνήσεις με τον τελικό καταναλωτή, αλλά να τον καταλαβαίνεις, να τον ακούς. Έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μέχρι και business μοντέλα. Μάλιστα, σε λίγες μέρες παρουσιάσουν ένα μεγάλο συνέδριο στην Ανατολή, προστασία μεριά, ένα business μοντέλο για shopping centers, το οποίο έχει βγει μέσα από τα social media. Αυτά λίγο. Πείτε μου λίγο τι είσαστε εσείς όμως. Είμαι interactive τύπος. Έχετε Facebook σελίδα τώρα, ας κουνήσουμε εδώ, είδα διάφορα. Πάμε τώρα, μην πείτε το 100%, δεν, 99,9, μπράβο, έτσι. Twitter, ZMOT, ποιοι ξέρουμε τι είναι. Ένας, δύο. Ωραία. Πόσοι από εσάς έχετε ξεκινήσει τη δική σας εταιρεία? Έχετε ένα startup κατά τα λεγόμενα της σύγχρονης εποχής. Οκ. Φοράω γυαλιά για να βλέπω τελικά. Ωραία. Πόσοι έχετε μία ιδέα την οποία θα θέλατε να την κάνετε επιχείρηση? Έλα πάμε όλοι μαζί τώρα. Λοιπόν, έτσι είναι. Κρίση μας κάνει. Λοιπόν, οπότε εδώ είναι... Και τι έγινε, όλοι έχουμε ιδέες. 450 εκατομμύρια entrepreneurs σε ολόκληρο τον κόσμο το 2013. 450 εκατομμύρια είμαστε ένας. Πώς είμαστε εδώ, τόσοι, όσοι. Μια σταγόνα σε μια λίμνη. Για μην με ακρηγορώ πολύ, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος μαζί μας σήμερα, θα σας πω ότι έχω μάθει για πάνω από 20 χρόνια, τα οποία τρέχω επιχειρήσεις online ή έχουν σχέση με online, είναι online ή... Και δεν μου τα είπε κάποιος πιο πριν, τα μάθαμε τον τρόπο το σκληρό και τον αδυσόπιτο. Το listen εδώ, το ακούω, δεν είναι απλώς ακούω, είναι ότι μπορώ να ψάχνω. Και πριν ξεκινήσω κάτι, είναι καλό να ψάξω. Όλοι έχουμε ιδέες. Ξέρετε ποια είναι καλή ιδέα? Αυτή που δοκιμάστηκε και πέτυχε. Όλοι οι υπόλοιπες είναι σκουπίδια. Ξέρετε, έχω γεμίσει ένα τεράστιο κάδο. Έχω πολύ μάλλον κάδους στο γραφείο. Με ιδέες, με σκουπίδια. Γιατί ιδέες έχουμε όλοι. Οι ιδέες που δουλεύουν είναι οι καλές ιδέες και δουλεύουν σημαίνει ένα πράγμα. Χρήματα. Και ότι κάνεις τη ζωή των άλλων ανθρώπων καλύτερη. Πώς λοιπόν ακούς? Το έβγαλε και ο Μπαμπινιώτης στο λεξικό στην Ελλάδα. Google it, το googlaris. Τι θέλω να πω. Έχουμε κάτι εκεί έξω. Υπάρχουν εργαλεία καταπληκτικά που κοστίζουν από 5 ευρώ, από 0 ευρώ μάλλον, μέχρι εκατομμύρια. Ένα το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά σας είναι και τα εργαλεία της Google. Δεν είναι μόνο το google.com. Το Google Trends, το Google Correlate, το Google Public Data και πάει λέγοντας. Για παράδειγμα, εδώ θα δείτε, αν μπορείτε να διαβάσετε, γράφει το φου και πάει λέγοντας, είναι τα πιο σημαντικά συστατικά για όσους είναι vegetarians. Πώς είστε εδώ? Εγώ δεν είμαι. Ξεχάστηκα. Κοιτάξτε όμως λίγο μία τάση. Και εδώ μπορεί να βλέπετε λίγο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά μπορώ να το κατεβάσω για την Ελλάδα. Και αν με ενδιαφέρει να φύγω και για την Κίνα, γιατί ακούγονται πολλά, έτσι είμαστε εξωστρεφείς τα τελευταία χρόνια, μπορώ να μετρήσω όχι από την Google, αλλά από άλλα εργαλεία και την Κίνα. Επίσης, υπάρχουν καταπληκτικά public δεδομένα, τα οποία τα δίνει επίσης η Google. Και εδώ, για παράδειγμα, αν είχα μια καταπληκτική ιδέα για να μειώσω τα ατυχήματα στους δρόμους, να λύσω το πρόβλημα που λέγαμε λίγο πιο πριν, εδώ θα δείτε ότι η Ελλάδα, καλώστε, είναι εδώ. Είμαστε δηλαδή πέμπτη χώρα σε αυτές εδώ που έχουν επιλαγεί, που δεν είναι τίποτα άλλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αρκετούς θανάτους στους δρόμους από ατυχήματα.
Με άλλα λόγια, έχω ακόμα ένα πιθανά λόγο να πάω ίσως και στη Λιθουανία και να επεκταθώ. Επίσης υπάρχει Global Market Finder. Θέλω να δω, για παράδειγμα, υπάρχει πολύ μεγάλο trend, έχει έρθει από την Αμερική, εξαπλώνεται την Ευρώπη και θα εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο, παχυσαρκία. Και κυρίως παιδική παχυσαρκία. Τρέχοντας κάποια από τις μεγάλες εταιρείες στον χώρο των carbonated soft drinks, βλέπετε κόλλα και πάει λέγοντας, το θέμα είναι, ορίστε, το χοντρένο το θέμα. Αφού το χοντρένα λοιπόν το θέμα, σας πω ότι θα δείτε ότι αξίζει τον κόπο να πάτε στο Μεξικό και στο Βραζιλία. Γιατί? Γιατί επίσης το competition εδώ είναι χαμηλό. Ούψ, πρέπει να μάλλον μια αγορά να το μεγαλώσουμε το θέμα. Ένας άλλος τρόπος για να ψάξετε είναι να κάνετε joint communities. Υπάρχουν καταπληκτικά communities. Θέλετε, έχετε μια ιδέα για γονείς. Θα κάνει τη ζωή εύκολη, πιθανά κάποιοι γονέα. Κάντε joint communities. Υπάρχουν καταπληκτικά και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Καταπληκτικά από το parents.gr μέχρι το motherhoods και πάει λέγοντας. Και αρχίστε να ρωτάτε, αλλά και ταυτόχρονα και να καταλαβαίνετε, να συμμετέχετε. Η δική μου προσωπική άποψη όσον αφορά για το Twitter είναι κρατήστε το όσο πιο μακριά μπορείτε. Είναι full από τρελό noise και τρελούς γκούρους, οι οποίοι τη μία μιλάνε και ξέρουν τα πάντα για το γάλα, και αν είναι πόσο είναι φρέσκο και τι είναι φρέσκο, και στο επόμενο ακριβώς post έχουν κάνει ταυτόχρονα και το επόμενο prediction πώς έπεσε αυτό το έρμο το αεροπλάνο στη Μαλαισία. Στο καπάκι στο επόμενο θα σας πούν και τι θα κάνετε στο Facebook, και στο επόμενο κομμάτι θα σας πούν και γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε Pinterest. Και ακριβώς μετά θα τα αλλάξουν για να σας μιλήσουν για τις δημοτικές εκλογές. Και μετά από λίγο κάτι διαφορετικό. Τρελό το noise και πολύ γκούρους. Το κομμάτι του social media marketing γενικότερα έχει γίνει όπως στην εποχή με τα video club στην Ελλάδα. Κάθε γωνιά έχει ένα video club. Τώρα κάθε γωνιά έχει ένα social media guru. Δεύτερο, είμαι ανατολικό σπουδαγμένος επίσης, οπότε ακούω καλά αρκετές κινέζικες, ιαπωνέζικες παροιμίες. Μια ιαπωνέζικη παροιμία είναι ότι αν δεν ξέρεις που θες να πας, δεν ξέρεις ποτέ αν έχεις φτάσει. Είναι σημαντικό μεγάλο για να ξεκινάτε να κάνετε κάτι, βάλτε που θέλετε να πάτε. Μπορεί να είναι από το όρο Κιλιμάντζαρο μέχρι το να φτιάξετε την πρώτη εταιρεία που μέσα σε 2 χρόνια θα βγάζει 5 εκατομμύρια. Βάλτε το σας στόχο. Ξεκινήστε από εκεί. Θα σας πω και ένα που δεν το αναφέρω εδώ. Μέσα στην εταιρεία έχουμε φτιάξει ένα δικό μας εσωτερικό σύστημα προσπαθώντας να δουλεύουμε περισσότερο έξυπνα παρά σκληρά. Και το λέμε Α321. Δεν είναι Boeing, δεν είναι αεροπλάνο. Α σημαίνει αποτέλεσμα. Και αντί να πάρω τη διαδικασία από το 1-2-3 που λένε όλοι, πρώτη προτεραιότητα, δεύτερη, τρίτη, ξεκινάμε από το 3-2-1. Γιατί αν δεν έχει προδιαγράψει τι αποτέλεσμα θες, ποια είναι η διαδικασία που θα το φέρει. Τρίτο, εάν σήμερα ξεκινώντας μια επιχείρηση δεν αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι αυτό που θα πάει να φτιάξεις είναι μια λύση για τα προβλήματα κάποιων ανθρώπων εκεί έξω, οι επιτυχίες που μικραίνουν είναι πάρα πολύ λίγο. Θέλετε απόδειξη? Ευρώπη, 67 φορές την εβδομάδα μέσος όρος ψάχνουμε για λύσεις καθημερινότητας και μόνο 2 για brands. Ούψ, θα πει κάποιος. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό, να σας πω. Γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα brands, για μια εταιρεία που ξεκινάει ή μια εταιρεία που υπάρχει, να γίνει solution provider. Να παρέχει λύση και όχι απλώς ένα προϊόν, πάρ' το προϊόν και αντιγιά. Ακόμα και τα searches του φτηνό iPhone προσδιορίζουν λύση, όχι μόνο brand. Επειδή όταν ξεκινάμε μια εταιρεία ή ξεκινάμε μια προσπάθεια τέλος πάντων και θέλουμε να πετύχουμε, φαντάζομαι κανείς δεν ξεκινάει με τη λογική θα αποτύχω. Μπορεί και να αποτύχεις, αλλά σημαντικό είναι να κυνηγάς να πετύχεις. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε λίγο σε ποια εποχή ζούμε. Ζούμε καταρχάς σε κρίση και η κρίση πρέπει να σας πω δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Παίρνοντας μεγάλες εταιρείες σαν πελάτες και χτυπώντας αμερικάνικα agencies σε αρκετά specs, pitch τέλος πάντων, τα οποία γινόντουσαν εκτός, διαπιστώσαμε ότι η Γερμανία έχει μεγάλη κρίση. Η Γερμανία καταρχάς είναι μια χώρα με εξαγωγές, κυρίως βαριά βιομηχανία, αυτοκίνητα και πάει λέγοντας. Πού θα τα πουλήσουμε σήμερα? Δυσκολεύει η κατάσταση. Οπότε γυρνάνε και αυτοί προς υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, είναι σημαντικό το positioning, τοποθέτησή μας. Τι είμαστε, τι κάνουμε. Υπάρχει ένας απλός κανόνας που λέγεται brand lens. Δεν είναι τίποτε άλλο. Σκεφτείτε το λίγο σαν το φακό μιας φωτογραφικής μηχανής. Βλέπει τα πράγματα μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία και πιθανά λίγο πιο καθαρά. Ξεκινώντας από το βάθος. Η παρεμπιπτόντες παρουσίαση έχει λίγο παχύνει.
Λόγω ότι είναι... Όχι, για δεν είναι. Φταίει ότι είναι wide. Λοιπόν, ξεκινώντας από ένα tagline. Το tagline, για παράδειγμα, της Google είναι να κάνουμε τι, την πρόσβαση στο περιεχόμενο πιο εύκολη. Αν δεν έχετε tagline, βάλτε εκεί το brand σας. Αλλά σημαντικό επίσης είναι να δείτε πώς θέλετε να χαρακτηρίζουν οι άλλοι, εσείς πώς χαρακτηρίζετε το brand σας, γιατί αν δεν το κάνετε, θα το χαρακτηρίζει κάποιος άλλος απ' έξω. Σε ένα διάδρομο στη Ζυρίχη, στην Google, υπάρχουν παραμορφωτικοί καθρέφτες. Όταν τους περπατάς, βλέπεις τον εαυτό σου μεγάλο κεφάλι, μικρά πόδια, κοντό, χαμηλό, είναι παραμορφωτική. Στο τέλος υπάρχει μια μικρή πινακίδα που λέει: το ευχαριστήθηκες. Έτσι είναι η εικόνα σου στο ίντερνετ όταν δεν συμμετέχεις. Ο καθένας βγάζει αυτό που έχουμε εδώ από πίσω, στην αμυγδαλά που λέει κάποιος, και βγαίνει το perception το οποίο έχουμε. Σημαντικό λοιπόν να χαρακτηρίσουμε εμείς τη δική μας εταιρεία και το τι θέλουμε να κάνουμε. Δεύτερον, τρίτον και πιο σημαντικό, πώς διαφοροποιούμαστε. Γιατί όλοι ξεκινάμε κάτι. Ακόμα και με ένα blog να ξεκινήσετε αύριο το πρωί, γιατί ένα ξεκίνημα είναι και αυτό, είναι σημαντικό να καταλάβετε για να δείτε λίγο τον εαυτό σας πώς διαφοροποιείτε. Γιατί εσείς, και μην πάρουμε το γνωστό ελληνικό, είμαστε Έλληνες, είμαστε καλύτεροι. Σας μιλάει κάποιος που έχει φάει ξύλο λεκτικό στο εξωτερικό για την Έλληνας. Σας μιλάει κάποιος ο οποίος έχει την τύχη να έχει μια δυνατή ομάδα μαζί του και να κερδίζουμε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες σε pitch. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν φτάνει να λες είμαι Έλληνας. Φτάνει να λες μπορώ να το κάνω και το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Διαφοροποιούμε. Και τελευταίο, αλλά όχι και λιγότερο, είναι σημαντικό να κάνεις focus σε marketing. Δεν μπορεί να σε μάθει κανείς αν δεν αποφασίσεις να απλώσεις και να απλωθείς. Έχουμε μεγάλες, τεράστιες ευκαιρίες για να κάνουμε πράγματα εδώ. Επίσης, κάποτε κάνοντας ένα post περί business μοντέλων και business plans και πάει λέγοντας, κάποιοι μου είπαν, τι λες τώρα, και το Twitter ξεκίνησε, αλλά business plan δεν έχει. Να σας πω και το άλλο, και το Twitter ξεκίνησε, αλλά ακόμα λεφτά δεν έχει βγάλει. Θα δούμε. Ο Zuckerberg ξεκίνησε με ένα business plan τουλάχιστον και βρήκε και κάποιους ανθρώπους να του φτιάξουν ένα business μοντέλο. Business μοντέλο Canvas, γιατί το αναφέρω, αξίζει τον κόπο να καταλάβετε ότι σήμερα, γιατί πριν μερικά χρόνια ασχολόμουν και όσους κάνουν τις evaluation σε κάποια startups στην Αγγλία, περιμένουν μαζί με την ιδέα και ένα business μοντέλο. Από πού θα έρθουν τα χρήματα. Υπάρχει εύκολος τρόπος. Και ακούει το όνομα Business Model Canvas. Θα το βρείτε σε αυτό το URL, το κατεβάζετε, μαθαίνετε και αρκετά πράγματα και αρχίζετε να χτίζετε τα πρώτα δικά σας. Business μοντέλα υπάρχουν πολλά και διαφορετικά. Μπορεί να είναι από subscription, που σημαίνει ότι παίρνω από συνδρομές. Μπορεί να είναι γιατί ξεκινάω με ένα freemium μοντέλο στην αρχή, free αλλά με add-on στα οποία κοστίζουν και πάει λέγοντας. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι. Αυτός εδώ Canvas θα βάλει λίγο σε τάξη εντός εισαγωγικών τις σκέψεις, τις ιδέες που έχουμε. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, όπως έχει βοηθήσει και εμένα όλα αυτά τα χρόνια, να παράγω αξία. Επίσης, κάτι που τα περισσότερα startup δεν ασχολούνται, είναι πού πιθάνουν τα λεφτά. Η ιδέα από μόνη δεν φτάνει. Πρέπει να κάπου να πεις, από κάπου θα βγάλω χρήματα, πρώτον για να ζήσω και δεύτερον, γιατί έχω και άλλους στόχους. SMOT. Το 2005, ξεχάστε λίγο αυτό εδώ. Παίρνουμε ένα, δύο, τρία. Το 2005 η Procter & Gamble, μεγάλη εταιρεία καταναλωτικών ειδών, είναι στην κατηγορία των λεγόμενων FMCG, Fast Moving Consumer Goods, δηλαδή supermarket. Και περίπτερα πιθανά. Έχετε όλοι προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας στο σπίτι σας, κατά σε πιθανότητα. Ξεκίνησε λοιπόν προκειμένου να αποτυπώσει το mental model, το μυαλό με άλλα λόγια του τελικού μας καταναλωτή που είμαστε εμείς brand και απευθυνόμαστε σε όλους μας και σε εμάς και στους υπόλοιπους και σε εσάς, πώς δουλεύει. Κάνουμε stimulation στην αρχή. Δηλαδή, περνάμε ένα μήνυμα. Με τι τρόπο το περνάμε το μήνυμα? Κάνοντας διαφήμιση. Το πιο απλό. Και τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια? Στέλναμε τον κόσμο πού? Σε ένα κατάστημα. Online ή offline, μάλλον στο ράφι. Και έπαιρνε το προϊόν, δοκίμαζε και ήταν η πρώτη εμπειρία. Αυτή ονομάστηκε first moment of truth. Και αφού το πήρα το προϊόν και το αγόρασα πλέον, διαπίστωσα ότι έχει μέχρι και vibration, που να μου θυμίζει ότι έχεις μιλήσει πολύ. Και λες, α, καλό είναι αυτό, μου κάνει τη δουλειά μου. Και εκεί αρχίζει πλέον να το μοιράζεσαι.
Μέχρι το 2005 αυτό που μοιραζόσουν πιθανά τα άκουγε εδώ, έλεγε σε κανένα γνωστό σου, κανένα συνεργάτη σου. Σήμερα το γράφεις. Κατά 92% είμαστε willing, θέλουμε μάλλον για να γράψουμε κάτι αρνητικό και κατά 67% μόνο το θετικό. Δεν θα κάνουμε ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτή σήμερα, αλλά για να καταλάβουμε λίγο πόσο σημαντικό είναι αυτό που σήμερα πλέον δεν το απλά το λέμε, το γράφουμε. Και τώρα λοιπόν ξαναέρχεται πάλι πριν 1,5 χρόνο η Google και λέει, κοιτάξτε, έχει μπει μέσα μεταξύ του stimulation του μυαλού μας με την πρώτη στιγμή της εμπειρίας κάτι το οποίο λέγεται Zero Moment of Truth. Και δεν έχω το κινητό, αλλά πείτε ότι αυτό είναι το κινητό. Είναι τη στιγμή που κάθεστε στον καναπέ και εκεί ανάμεσα σε κάτι αθλητικά παίζει μια διαφήμιση για το καινούριο Samsung S445 κάθετος 32. Και λες τώρα, τι ήταν αυτό τώρα. Παίρνεις το κινητό, παίρνεις το λάπτοπ και το γκουγκλάρεις. Και βρίσκεις τι. Κατά πάσα πιθανότητα reviews, κατά πάσα πιθανότητα ένα community, κατά πάσα πιθανότητα περιεχόμενων τρίτων. Γιατί περιεχόμενων τρίτων? Το μεγαλύτερο περιεχόμενο που θα βρούμε είναι περιεχόμενο τρίτων. Γιατί το 95% του παγκόσμιου περιεχομένου είναι user generated content. Περιεχόμενο από χρήστες. Ούτε από brands, ούτε από μεγάλα δίκτυα ειδήσεων. Ενδιαφέρον. Και η εμπειρία του Βαγγέλη, του οποιοδήποτε τέλος πάντων παραδίπλα, με διευκολύνει στη δική μου αγορά σήμερα. Αυτό λοιπόν το SMOT εδώ, το Zero Moment of Truth, είναι ότι πιο σημαντικό. Δείτε λίγο τον εαυτό σας. Βλέπετε ένα καινούριο προϊόν και το ψάχνετε. Και βλέπετε τι, ότι ένας γράφει ότι πανάκριβο, το σέρβις του κακό, θα πάτε. Βλέπετε, δεν τα πάτε το βράδυ κάπου σε ένα εστιατόριο και βλέπετε κάποιος έχει αφήσει ένα σχόλιο που λέει θέλει τον ποτρίνι του. Δύσκολο να πας. Και ερχόμαστε λίγο τώρα στα χωνιά. Κλασικό χωνί για sales. Λέγεται AIDA ή κατά το ελληνικό AIDA. Κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, από το awareness, δηλαδή τους βομβαρδίζαμε όλους με ένα μήνυμα, περιμέναμε να αγοράσει κάποιος και να πάμε στο action. Σήμερα αυτό, ξεχάστε το. Δεν δουλεύει. Αφού λοιπόν κάνουμε awareness, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον. Χωρίς ενδιαφέρον, έχω τρελές επιλογές πλέον. Η αγορά δεν είναι μικρή. Μαμάδες στο parent.gr μαζεύονται 10-10 γιατί αγοράζουν πάμπερς από το Amazon. Τους κοστίζει 0-0-2. Αντιθέτως, αν πάνε εδώ στο Βασιλόπουλο, οπουδήποτε αλλού, Μαρινόπουλο, δεν ξέρω τι άλλο, σε κάποιο σούπερ μάρκετ, με άλλα λόγια, θα το βρουν πιο ακριβό. Έχω επιλογές. Και αφού δημιουργήσω ενδιαφέρον, είναι σημαντικό να δημιουργήσω desire, πάθος γι' αυτό. Γιατί χαθεί το loyalty, έχει χαθεί στο να ξαναγοράζω πάλι τα ίδια προϊόντα. Για να φτάσω το action να μην είναι απλώς μια αγορά. Ανάλογα με την κατηγορία, μπορεί να είναι από το reach που σημαίνει. Το awareness να έχει σχέση με το reach, πόσος κόσμος μας είδε. Το interest να έχει σχέση με τα πόσα interactions τελικά γίνανε σχετικά με αυτό που εγώ πλασάρω. Το δοκίμασα, τα αγόρασα. Ή αν είναι μια application για το smartphone μας, πρώτο είναι ότι θα πρέπει να είμαι δικός μας. Πόσο κόσμο έκανα reach με αναλόγια με το μήνυμά μου. Πώς το κατέβασαν, πώς το χρησιμοποίησαν και τελικά αν έγινε habit. Και όταν λέω habit, ένα τεράστιο ποσοστό και ο φόβος όσων φτιάχνουν mobile application είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζει λίγο ελαφρά για Ευρώπη, είναι πάνω από 83% το rejection μιας εφαρμογής που κατεβάζουμε μέσα στις 24 ώρες. Την κατέβασα, τι είναι αυτό το πράγμα, πέτα τι. Χρησιμοποιούμε μόνο 11 με 12 εφαρμογές την εβδομάδα συνολικά, σαν μέσο όρο. Και επειδή δεν φτάνει να επικοινωνώ και να έχω φτιάξει και ένα χωνί για πωλήσεις και να βλέπω πόσο κόσμος με είδε, πόσοι από αυτούς αγόρασαν, τι βλέπω, παραπέρα είναι σημαντικό να μετράμε, είναι σημαντικά το κομμάτι KPI σημαίνει Key Performance Indicators. Δεν είναι τίποτα άλλο από δείκτες. Πριν έρθω εδώ, έφτιαξα ένα μικρό Excel, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εκεί. Μπορείτε να βάζετε ό,τι KPI θέλετε πάνω. Θα σας βγάζει μέχρι και από Spark Lines εδώ πώς πηγαίνετε. Μπορείτε να το κάνετε από μηνιαίο μέχρι εβδομαδιαίο. Γιατί είναι σημαντικό να μετράμε. Γιατί άμα δεν μετράμε, δεν ξέρουμε τελικά τι έχουμε κάνει. Πολλές φορές θα πει κάποιος, μα χρήματα. Πρέπει να ξεκινήσω μια εταιρεία με χρήματα. Πρέπει να σας πω ότι από τις 17 εταιρείες, μόνο 2 πήγαν σε VC. Οι υπόλοιπες ξεκίνησαν με μια αντίστοιχη μέθοδο. Βρήκα τον πρώτο πελάτη, το πήρε σε μια εντυπωσιακά καλή τιμή, με την προοπτική της επέκτασης, αν δούλευε. Και δούλεψε. Επίσης, πρέπει να σας πω, 76% των εταιριών στην Ευρώπη
ξεκίνησαμε τουλάχιστον με έναν πελάτη πριν ξεκινήσουν τις διαδικασίες ως εταιρείες. Με άλλα λόγια, κάποιος είχε χρήματα την ώρα που ξεκίναγε ή είχε διασφαλίσει ότι θα. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν θέμα συνήθως με συνεργάτες, σε διάφορους φίλους, το οποίο με ένταση έχει βγει, είναι ότι η δουλειά δεν είναι χόμπι. Στο χόμπι παίρνεις και ανάσες. Δεν θα τρέχω κάθε μέρα, δεν θα πάω για μπάνιο κάθε μέρα. Δουλειά σημαίνει δουλεύω, δεν είναι χόμπι, είναι η δουλειά μου, την αγαπάω, είμαι συνεπής και θέλει και πολύ καφέ και πολύ προσπάθεια και πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Πρόσφατα φίλος και εκείνη σε startup, το οποίο έχει εγκριθεί ήδη από το Startup Academy στο Λονδίνο και απέτυχε παταγωδώς να φέρει χρήματα. Γιατί και οι δύο υπόλοιποι συνέτεροι είχαν δει ότι εντάξει, είναι το χόμπι μας. Κάνουμε κάτι που γουστάρουμε. Σε αυτή την περίπτωση, κάτι που γουστάρουμε μπορούμε να κάνουμε κι άλλα. Παίξουμε τρίλιζα. Αλλά εκτός αν φτιάχνουμε καμία περίεργη τρίλιζα, τέλος πάντων, που αξίζει τον κόπο να την αγοράσει κάποιος. Δεν είμαι τη άποψη των VC, δεν έχω τίποτα. Έχοντας συνεργαστεί, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι κάποιος για να κάνει fund, να χρηματοδοτήσει την προσπάθειά του. Και το crowdsourcing δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι που έχει αποδείξει ότι μπορεί. Μερικά στατιστικά γρήγορα από το Kickstarter, το οποίο είμαι φανατικός, συμμετέχω, υποστηρίζω αρκετά project και πάει λέγοντας. Το 13 πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι επένδυσαν. Από 5 δολάρια μέχρι και 50.000 δολάρια. Επίσης 3 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν επί της ουσίας ήταν πάνω από 200 τόσες χώρες. Που σημαίνει ότι αλλάζεις και ανοίγεις το ορίζοντά σου. Δεν ξέρω, μπορεί και να τα ακούσατε. Αγοράστηκε πριν 2 εβδομάδες από το Facebook το συγκεκριμένο για 2 billion. Billion. Ξεκίνησε στο Kickstarter. Ζητούσε 150.000 για να το φέρει το προϊόν σε παραγωγή. Πήρε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Και ξεκίνησε. Ταινία. Innocence. Η χορηγία, η υποστήριξη μέσα από το Kickstarter. Μέσα από ανθρώπους που πάνε με λόγια τον οβολό τους για να τους στηρίξουν. Πήρε Oscar. Θέλετε να πάμε ακόμα λίγο παραπέρα και στην τρελά μας όνειρα. 4 δορυφόροι σηκώθηκαν. Έχοντας χρηματοδοτηθεί μέσα από το Kickstarter. 4 δορυφόροι. Και project τα οποία φέρνουν χρήματα μετά. Αυτά ήταν τα 10. Είναι πολύ της μόδας να λέμε startups. Καλά είναι να θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι. Είναι καλά να το δούμε ως εταιρεία. Τα startups, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια σκηνή, είναι ένα μαγικό μέρος, το οποίο τα έξοδα είναι κάποιο άλλο δουλειά, δεν είναι δική μου. Και έτσι δεν στήνονται επιχειρήσεις, θέλω να σας πω. Οι ευκαιρίες είναι καταπληκτικές, όπως, συγγνώμη για το γαλλικό, όπως γαμάτη είναι και η ζωή μας. Πολλές παρουσιάσεις που κάνω στο εξωτερικό γράφω «Gamato is the new best». Εντάξει, εγώ ότι «Gamato» σημαίνει «fucking awesome». Γιατί έτσι, όταν κάποιος έχει μια super duper εμπειρία, γι' αυτό εδώ θα πει πόσο γαμάτο είναι. Και εγώ ως brand κάποτε πήγαινα και το σβήνα. Σήμερα του λέω ευχαριστώ. Οι ευκαιρίες λοιπόν είναι σαν τα λεωφορεία. Περνάνε συνεχώς. Μόνο πρέπει να είσαι στη στάση. Για να μην ξεχνιόμαστε από που ξεκινήσαμε. Τώρα μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ. Στέφανε, εμείς ευχαριστούμε. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η παρουσίασή σου και πολύ διδακτική. Τα κατάλληλα πράγματα στο κατάλληλο κοινό. Σούπερ. Οπότε περνάμε στον Eric Parks, Director of Digital Platforms and Innovation στην Tempo OMD. Η Tempo, για όσους δεν την ξέρουν, είναι το μεγαλύτερο media shop στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς, να απολογηθώ για την καθυστέρηση, πρώτα απ' όλα σε εσάς και στους συνομιλητές μου, έχασα την αρχή. Μπήκα μέσα περίπου φουριόζω σαν αμερικανική ταινία να κάνω ένσταση σε γάμο. Δεν είμαι και φτιαγμένος για ταχύτητα. Ευχαριστώ, Στέφανε.
Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει ήταν λίγο ζώρικο. Προσωπικά κατηγορώ τη μάνα μου. Και θα σας πω γιατί. Διότι όταν είπα ότι θα ασχοληθώ γενικότερα με τεχνολογία, ήταν τελείως άσχετες οι σπουδές μου. Κοιτάζοντας με απόλυτη σοβαρότητα. Αγόρι μου, μου λέει, θα ασχοληθείς με κάτι το οποίο όταν κοπεί το ρεύμα τελείωσε. Και είχε δίκιο. Εξού και καθυστέρηση, γιατί πάνω σε αυτό είμαι, διότι υπήρχε μια ωραιότατη παρουσία, ήταν πανέμορφη, δάκρυα συγκίνησης, η οποία χάθηκε περίπου στη μία μισή. Οπότε μεταξύ μία μισή και τρεις ξανά έκαναν την παρουσίαση. Οπότε απολογούμε ξανά για το συγκεκριμένο, δεν θα είναι όμορφη, ούτε καν τόσο ενδιαφέρουσα. Ευτυχώς δεν έχετε σαν ζαβατικά. Λοιπόν, το κόνσεπτ όμως είναι ίδιο, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Όπως είπε πολύ σωστά ο Βαγγέλης, η Tempo MD είναι media agency. Δεν έχει ιδέα τι είναι media agency. Δικαίως, εγώ ήμουν στη διαφήμιση και δεν ήξερα τι είναι media agency. Media agencies είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά κάνουν τη στρατηγική των πλάνων, του planning. Όταν έρχεται ένα brand αρχικά μαζί, λέει: OK, έχω αυτό το κοινό, θέλω να μιλήσω σε αυτό το κοινό. Έρχονται σε εμάς, εμείς τους βοηθάμε στρατηγικά. Και τους λέμε: OK, το σωστό media mix είναι αυτό, για να πετύχεις αυτό το αποτελέσμα. Να κάνουμε πολύ research, πολύ insight. Κάπου εδώ σε παίρνει ο ύπνος. Θυμίζει λογιστήριο και μετά πάει στη διαφημιστική, η οποία διαφημιστική είναι αυτή που θα φτιάξει κανονικά το creative asset. Αλλά α, διαχειρίζονται τα λεφτά, σημαντικό. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, κάνουν στρατηγική. Εγώ ήμουν από creative environment, οπότε εξού και είμαι σήμερα εδώ πέρα για να σας μιλήσω. Και επίσης ένα δεύτερο καπέλο που φοράω, με παίρνει, ήταν το θέμα του startup, οπότε έχω και αυτό το background. Άρα λοιπόν, όταν μου θέθηκε το ερώτημα social media και επιχειρηματικό, λέω: OK, μιλάω σε ένα κοινό. Το οποίο έχει δύο πλευρές να το προσεγγίσει. Ο πρώτος είναι, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να προωθήσω γενικότερα το δικό μου, η δικιά μου ιδέα, το δικό μου startup, αλλά δεύτερον επίσης, θέλω να ασχοληθώ σε αυτό το χώρο. Μπορώ. Οπότε σήμερα, Κυριακάτη, θα ήθελα να σας πω τέσσερα πράγματα. Το πρώτο ακριβώς, για ποιο ακριβώς πράγμα κουβεντιάζουμε, γιατί να σας νοιάζει. Το δεύτερο είναι πώς εξελίχθηκε μια ιστορία στη φάση όταν εγώ ήμουν μικρό παιδί, που είναι σήμερα. Και πώς θα πάει στο μέλλον. Έχει ενδιαφέρον λεφτά για μένα. What's in it for me. Τώρα, γιατί έχει αξία όλη αυτή η συζήτηση. Ποια κανάλια συζητάμε όταν λέμε social media. Το slide αυτό το έκλεψα από τον Jeff Bulas. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο Jeff Bulas. Συγγνώμη, Jeff. Απλά έπρεπε να γκουγκλάρω κάτι εκείνη την ώρα. Ήταν μια μισή ώρα και διάλεξα αυτό. Είναι το συγκεκριμένο concept. Αλλά είναι αληθινό ότι τα brands χρησιμοποιούν πολύ γενικότερα όλα αυτά τα μέσα. Τα κανάλια. Τώρα, το YouTube μπαίνει πάντα εκεί. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πόσο social είναι το ρημάδι. Δηλαδή, ποιος έχει στρατηγική, όχι για το πώς θα παίξει στο channel του, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά για commenting και διάλογο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάνε όμως όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το Facebook βλέπετε ότι παίζει έτσι, έχει έναν ιδιαίτερη δυναμική, έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο εδώ πέρα. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή, το Twitter σε σχέση με το εξωτερικό. Στην Αμερική η αναλογία Twitter-Facebook είναι περίπου 1-4. Στην Ελλάδα είναι 1-10 κοντά. Βέβαια, αυτοί που είναι στο Twitter γενικότερα μιλάνε περισσότερο, έχουν μεγαλύτερο βάρος. My point is, δεν είναι όλα τα ίδια μέσα με τον ίδιο τρόπο με το εξωτερικό. Όταν λοιπόν μιλάμε εδώ κυρίως, συνήθως για τα brands, μιλάμε για το Facebook που είναι το εθνικό μας LAN. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις εξαιρετικές όπως η Νίκη που μίλησε στην αρχή, που θεωρώ ότι they're doing it right. Αλλά μιλάμε για τον κανόνα. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν, εκεί είναι ο κόσμος. Λοιπόν, αυτός είναι ο Willie Sutton. Ο Willie Sutton το 1934 τον συνέλαβαν και ήταν ληστής τραπεζών. Και τον ρωτήσαν το εξής, γιατί. Του βάλανε ένα μικρόφωνο εκεί, του λένε το αντίστοιχο της εποχής, γιατί κλέβεις τράπεζες. Why do you rob banks? Because that's where the money is. Απλά ο άνθρωπος. Αντίστοιχα λοιπόν, ο κολόγος για τον οποίο θέλει να είναι κανείς στο σωμαίδιο, γιατί εκεί είναι ο κόσμος. Το κοινό σου. Πολύ συχνά δε, ορισμένα brands δεν μπορούν να βρουν το ρημάδι το κοινό διαφορετικά. Αν ας πούμε το κοινό σου είναι καουμπόιδες, δεν θα πας να τους παίξεις Detroit μουσική. Θα κάνεις αυτό που κάνουν οι Blues Brothers, θα προσαρμοστείς το κοινό σου εκείνη την ώρα και θα παίξεις Rawhide. Αλλά εκεί είναι το κοινό σου. Δηλαδή, πολλές φορές ορισμένα brands δεν μπορούν πια στην τηλεόραση να βρουν καν παιδιά το τι θέλουν. Και εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ πιθανό να κάνεις και e-commerce. Πλαίσιο. Λοιπόν, οπότε μπαίνεις σε εκείνη τη λογική. Ναι, και γιατί δηλαδή δεν κάνεις. Αυτό είναι true story. Υπάρχει η Petrol Station που έκανε e-commerce τώρα στην Αμερική. Θα σας δώσω το URL αργότερα. Why.
Αλλά το θέμα είναι ότι ένα κλικ μακριά είναι το κοινό σου. Οπότε προσέξτε τώρα, προσέξτε τη σκέψη του brand manager. Γυρίζει και λέει, είναι εκεί ο κόσμος. Είναι εκεί μάλλον το δικό μου κοινό που επίσης δεν μπορώ εύκολα πια να βρω στην τηλεόραση. Αν θέλω να με βρω εσάς, εντάξει, σαν κοινό, είστε δημογραφική ομάδα. Δεν ξέρω να το ξέρετε. Εκτός από ποδοσφαιρική ομάδα, τίποτα. Καλό, είστε και δημογραφική ομάδα όσοι επιτοπλίστε. Και σας ζητάνε τα brands. Και δεν ξέρουν πού να σας βρουν και σας βρίσκουν λοιπόν στα social media. Και αν δεν έχει και e-commerce, θα λοιπόν να σας αγοράσει. Γαμώ. Πολύ απλά. Οπότε, αρχίσουν και κάνουν διάφορες εξισώσεις. 1 εκατομμύριο Facebook fans ίσον 3,6 εκατομμύριο σε media buy. Not so fast. Υπολογίσαμε, με τη βοήθεια του μαντίου των αδελφών, κάποιοι ρωτήσαμε σε ένα μπάρκετ το κλειρονομικό μας, το return on investment. Ευτυχώς αυτά τα άρθρα, παιδιά, είναι μέχρι το 11-12. Μετά ξυπνήσαμε και πήραν χαμπάρι ότι δεν μπορούμε να λέμε τέτοιες παπάτζες. Είναι bullshit. Ή όπως είναι, ναι, παντού, μαγικά. Για το πώς μπορείς να υπολογίσεις την αξία αυτού του πράγματος. Πιστέψτε με, έτσι προσεγγίστηκε στην αρχή. Και γιατί προσεγγίστηκε? Διότι είναι υπέροχο. Βλέπω κάθε μέρα τους fans μου να αυξάνονται. Φανταστείτε ότι είμαι ένα μέσο τέλεχος marketing. Πάω στο αφεντικό μου που δεν έχει ιδέα και του λέω, είμαστε το νούμερο ένα site σε Facebook fans. What does that fucking mean? Nobody knows! Αλλά είναι υπέροχο γιατί συνεχώς ανεβαίνουμε, αυξάνει, είναι σαν το high score. Έκανα ακόμα ένα high score. Αυτά είναι vanity metrics. Είπε πολύ σωστά ο Στεφάνος νωρίτερα, KPIs. Key performance metrics. Ποια είναι τα σωστά KPIs? Εδώ λοιπόν είναι το The $64,000 question. Κανένας δεν ξέρει. Σε εκείνη τη φάση ήταν μέτρα τους. Και όσο ανεβαίνει τόσο το καλύτερο. Οπότε η ιστορία έχει βάθος, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Εντάξει, για το social media και το πόσο σημαντικό είναι. Ναι, how do I measure it? Πώς εξελίχθηκε, έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ θα σας χρησιμοποιήσω από το πόσο εξελίχθηκε μέχρι σήμερα τρεις ταινίες. Πρώτη ταινία είναι το Wild Wild West. Όχι αυτή η βλαμμένη ταινία. Εντάξει, το bomb. Παρένθεση, little known fact. Για να κάνει αυτή την μπούρδα ο Will Smith, αρνήθηκε τη θέση του Neo στο Matrix. Σκέφτηκα θα θέλει να το ξέρετε αυτό. Αλλά μιλάμε για τη σωστή ταινία εδώ πέρα, το Wild Wild West. Όταν λοιπόν το 2006-2007, και το ξέρω διότι δεινόσαυρο ότι γινόταν στη γη, ήμασταν από τους πρώτους που κάνανε εφαρμογή για το Facebook που άνοιξε. Ήταν το πράγμα, παιδιά, χαμός. Τρεις απλοί κανόνες. Μάζεψε το κοινό, μίλα τους, πούλα. Έμπαινε μέσα στο Facebook και το ίδιο το Facebook σε ενθάρρυνε επί της ουσίας να κάνεις ό,τι μπορείς για να μαζέψεις κόσμο με βλαμμένα ή λιγότερο βλαμμένα applications. Πρέπει να θυμάστε, ή πας και εδώ σε λίγα χρόνια πιο πριν, το ότι πόσο είσαι, ξέρω εγώ, μοιάζεις με εκείνο το φίλο σου ή οτιδήποτε, κάνε like εδώ πέρα για να σου δώσουμε τις απαντήσεις, μπούρδες, βλαμμένα apps. Και ήταν αυτή η κατάσταση και δεν τα άκλυνε σε εκείνη τη φάση στο Facebook. Αντίθετα, ενθάρρυνε τους developers να φτιάξουν τέτοια πράγματα. Και ήταν και φτηνό στο μυαλό όλων αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα brands λέγανε είναι φτηνό με ένα γρήγορο application που μπορούσαν να τους μαζέψουν. Αυτή ήταν η αίσθηση. Ακόμα και άσχετα brands ήθελαν και θέλουν ακόμα να είναι κολλητήσουν. Το επόμενο είναι πραγματικό. Αυτό, παιδιά, είναι ένα collection agency. Είναι εισπρακτική εταιρεία και έχει σελίδα στο Facebook. Why? Σε εκείνη τη φάση, λοιπόν, ήταν η λογική τους ότι έρχομαι εδώ, είναι το Wild West, μπορώ να μαζέψω εύκολα κόσμο και τι ωραία που περνάμε. Και τότε, λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ το spam. Εντάξει. Okay. Με βλαμμένα ή λιγότερο βλαμμένα applications. Το 10 ήτανε, ξεκινήσαμε και φέραμε την IKEA στην Ελλάδα να ανοίξει το Facebook, το Facebook της telephone page. Και φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, το οποίο σου λέγει να βρίσεις διαφορές. Επίσης, δεν θα πω ότι σπάμαρε, αλλά σπάμαρε. Δηλαδή, τι έκανε, έλεγε ότι ρε παιδί μου, ειδοποιούσε όλους τους φίλους σου για το δικό σου σκορ. Γιατί τότε το Facebook ξάφνινε ακόμα. Και καταφέραμε και φτάσαμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μηνών, τριών, τεσσάρων, να έχουμε 76.000 fans. Ήμασταν δεύτεροι μετά τις ΗΠΑ σε αριθμό fans, for whatever that's worth, πάνω από τη Σουηδία. Γιατί τότε ήταν στο περιβάλλον. Μετά ορίμασε όμως η κατάσταση. Φύγαμε με την εποχή του Wild West. Έκοψε τα πάρα πολλά το Facebook. Και μπήκαμε στη φάση που εγώ αποκαλώ Mary Poppins. Γιατί? Γιατί έπρεπε να είσαι καλός, έπρεπε να είσαι υπέροχος. Έπρεπε να έρθεις σαν agency και να κάνεις μαγικά πράγματα.
Εντάξει, έπρεπε να φτιάχνεις όλο καλύτερα post. Έπρεπε να είσαι πιο engaged πάνω σε εκείνη την κατάσταση. Έπρεπε να κάνεις πράγματα πιο σωστά. Εντάξει, δηλαδή να φτιάξεις applications τα οποία είχαν νόημα. Το κάναμε. Εμπειρίες ουσιαστικές. Εντάξει. Πράγματα όπως κάνει πολύ το πλαίσιο αυτή τη στιγμή σήμερα. Όχι τόσο και στο Facebook για λόγους θα πω σε λίγο. Αλλά στο Twitter κτλ. Και λέγαμε σε κουραστικό βαθμό content is king. Εντάξει, αυτό είναι true αυτό το πράγμα. Ήταν βαρετό σε βαθμό να κατέβασε. Say content is king μια ακόμα φορά. Το έχω πει τόσες ώρες σε συνέδρια, σε ομιλίες. Και είναι αλήθεια, αλλά so what. Εντάξει. Και γιατί το λέω, διότι στο Facebook που είμαστε σήμερα, είμαστε στη φάση Goodfellas. Και θα σας πω τι εννοώ με αυτό. Fuck you, pay me. Business bad, fuck you, pay me. Had a fire, fuck you, pay me. The place got hit by lightning, fuck you, pay me. Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να μιλήσουμε τελείως ρεαλιστικά, η εικόνα του πως είσαι αυτή τη στιγμή σαν brand στο Facebook είναι αυτό. Και μάλιστα ήταν καταπληκτικό γιατί το ψάχνω να το βρω, δεν είναι δικό μου. Το AdWords, ένα άρθρο πριν από 2 μέρες, ξεκίνησε λέγοντας το συγκεκριμένο πράγμα. Και παρατηρήστε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, αν έχεις ένα φοβερή σελίδα, έχεις επενδύσει, έχουν τα παιδιά με κέφι κάνει δουλειά πάνω στην όλη υπόθεση, το reach που έχει από τον αλγόριθμο του Facebook είναι 6%. Παπάδες να έχεις κάνει, 6%. Που σημαίνει ότι εάν δεν πληρώσεις, με πολλά τα λεφτάρι, δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση αυτό να φανεί. Έχει γίνει commodity. Όσο όμορφο και αν αυτό που κάνεις, ό,τι και αν κάνεις μες στο Facebook, fuck you pay me. Και είναι ακόμα χειρότερο. Fake fans. Και δεν εννοώ ότι έχεις εσύ fake fans. Κάθε άλλο. Αλλά να σας πω τι γίνεται. Να σας πω ένα dirty little secret για αυτή τη στιγμή το οποίο είναι η κατάσταση. Μπορείς να αγοράσεις fans. Φυσικά δεν το κάνεις γιατί έχουμε μηδενικό engagement, so why do it. Εντάξει. Όμως, ποια είναι η κατάσταση. Ότι αυτά είναι μποτάκια τα οποία αρχίζουν και κάνουν like κανονικές σελίδες. Και ξαφνικά ανοίγεις τη σελίδα σου, του κανονικού σου brand, και διαπιστώνεις ότι για κάποιο περίεργο λόγο, ρε παιδί μου, το 20% των likes χωρίς να έχεις πληρώσει ποτέ εσύ, έτσι. Είναι από τη Μαλαισία, την Ινδία και κάπου αλλού τέλος πάντων. Γιατί έρχονται όλοι μαζί και κάνουν like στο brand Eric. Η απάντηση είναι διότι είναι φτιαγμένα έτσι να κάνουν like και σε κανονικά brands που δεν έχουν πληρώσει, ώστε να μην έρθει το Facebook και τους ξυλώσει έξω. Οπότε αρχίζουν και μπαίνουν σε υπόλοιπα brands, τα δικά σας. Που σημαίνει ότι το 6% το οποίο λέγαμε νωρίτερα, ένα ποσοστό το 6% θα πάει και σε bot. Άρα είναι ακόμα χαμηλότερο το ποσοστό. Πού θα πάει αυτό, ρε, πού είναι το κράτος. Εντάξει, έπρεπε να το πω αυτό. Θα σας πω. Καταρχάς, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Το κοινό θα μιλάει. Τελείως. Ή είσαι εκεί ή δεν είσαι. Αυτό είναι από την Τουρκία. Πρόσφατα αποφάσισε ότι θα δείξει την ισχύ η τουρκική δημοκρατία ο πρωθυπουργός, ο κ. Ερντογάν. Καλή τύχη. Γιατί δεν βλέπω να μπορεί να κλείσει τίποτα. Ο δεύτερος στην ιεραρχία του τουρκικού κράτους, βοηθός deputy prime minister, χρησιμοποίησε DNS για να χρησιμοποιήσει το Twitter. Οπότε δεν βλέπω να πολύ λειτουργεί, αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Θα μιλάνε. Η εποχή που περίπου σαν το Charlton Easton που μίλαγε με το Θεό, Charlton Heston τον έλεγα τον άνθρωπο, αλλά τι να κάνουμε. Charlton Easton μίλαγε με το Θεό στις βιβλικές ταινίες, στο brand που ερχόταν και σας έλεγε «Είμαστε το καλύτερο απορρυπαντικό», τελείωσε. Πλέον είναι άλλο ένα brand και μιλάνε οι άνθρωποι γι' αυτό. Οπότε αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει. Επίσης, εύκολες πωλήσεις δεν υπάρχουν πια. Το τσάμπα δεν θα είναι. Tan Staffel. Tan Staffel είναι από ένα βιβλίο του Robert Heinlein, «The Moon is a Cruel Mistress», Hugo Award, και είναι αρτικόλεξο που σημαίνει «There ain't no such thing as a free lunch». Δεν υπάρχει τσάμπα. Και σας διαβεβαιώ, αν έπρεπε στα 10-1 που έχει γυρίσει και έχει πει ο Στέφανος, αν έπρεπε ένα να σας πω εγώ, κρατήστε αυτό. Τίποτα δεν είναι τσάμπα. Ποτέ. Εντάξει, όταν είστε σε ένα site το οποίο είναι τσάμπα, εσείς είστε το προϊόν. Αυτό είναι απλά κάτι να το έχετε στο μυαλό σας. Κάτι ακόμα για τα social media, όπως πολύ σωστά απέδειξε στο πλαίσιο, για το λόγιο της επαγγελματικές σας σειρές, θα πρέπει να γίνεται in-house από εδώ και πέρα. Δηλαδή είναι περίπου να έχεις ένα γάμο, γιατί αυτό γινόταν, ερχόντουσαν και μας λέγανε αναλάβετε το, και γίνεται έτσι κατά κόρον. Αναλάβετε, σας παρακαλώ, διαφημιστική εταιρεία, τα social media μου. Είναι σαν να είμαι εγώ παντρεμένος και να έχω τις υπέροχες στιγμές μου, είμαι, ή τις λιγότερο ευχαριστές, και να λέω λοιπόν, έχουμε μια αντίρρηση αγάπη μου,
θα σου πω την άποψή μου, αλλά δεν μπορώ, θα κάτσω στη γωνία και θα έρθει αυτός ο κύριος να το πει. What? Και αυτό γίνεται. Ερχόντουσαν ουσιαστικά, κανένας δεν ξέρει τον αρέσιο σου και τον brand σου καλύτερα από τον εαυτό σου. Είναι παράλογο να κάνεις outsource τα social media σου. Τα agencies τώρα πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα. Πρέπει να κάνουν στρατηγική, πρέπει να κάνουν μεγάλες εμπειρίες οι οποίες είναι engaging, οι οποίες θυμίζω θα πρέπει να πληρωθούν αν θες να πας στο Facebook, αλλά και στα υπόλοιπα μέσα. Νούμερα επίσης δεν είναι το παν. Engagement για το σωστό κοινό είναι. Προτιμώ να μην έχω 88.000, προτιμώ να έχω 8.000, αλλά αν είναι nerd στο κοινό μου να μιλάω σε αυτούς. Γιατί αν είναι το brand σας αυτό, αυτό έχει σημασία. Τα νούμερα είναι, μην πιάνεστε κορόιδα με τα vanity metrics. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης, θα υπάρξουν διαφορετικά δίκτυα. Το μόνο σίγουρο, παιδιά, είναι ότι όπως δεν πουλάμε εμείς αυτό που δεν πουλάγαμε πριν από 6 μήνες, τώρα είναι διαφορετικό. Στους 6 μήνες θα είναι κάτι διαφορετικό. Όλα θα αλλάζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και αυτή είναι η κατάσταση για το μέλλον επαγγελματικά. Θα είναι το μέλλον. Λοιπόν, πολυσύνθετο, χαόδες, θα απαιτεί common sense παρά το παράλογο και συνεχή αλλαγή κανόνων. Θα απαιτεί έξυπνους ανθρώπους. Δεν θα αλλάξει, αλλά θα επιταχύνει η κατάσταση. Σας θυμίζει τίποτα? Ακριβώς. Είναι σαν την ελληνική εφορία. Και νομίζω ότι είστε πανέτοιμοι μια καριέρα εδώ πέρα να ενδιαφέρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φαντάζομαι κανείς δεν το έχει μετανιώσει που ήταν στην αίθουσα. Είχαμε γαμάτες, sorry, fucking awesome παρουσιάσεις. Βέβαια, έχουμε μείνει αρκετά πίσω από χρόνο. Οπότε, για να έχουμε και ένα κομμάτι Q&A που το θεωρώ απαραίτητο, γιατί ακούσατε πολλά και ενδιαφέροντα και διαφορετικά μεταξύ τους, θα συντομεύσω αρκετά εγώ τη δική μου παρουσίαση. Θα κάνουμε ένα σύντομο Q&A και θα συνεχίσουμε και σε μια παρακείμενη αίθουσα που έχω μιλήσει με τους ομιλητές μας, θα είμαστε όλοι εκεί, οπότε μπορείτε να μας ρωτήσετε και κάποια πράγματα παραπάνω. Έρικ, δεν ξέρεις τον Τζεφ Μπουλάς? Το ξέρω. Ρε φίλε, προφανώς, αλλά... Ήθελα να σου ζητήσω το τηλέφωνο του γι' αυτό. Λοιπόν, είμαι ο Βαγγέλης Δαβετίδης, όπως σας είπα, από το Creative Agency for Wise Monkeys. Ακούσαμε πάρα πολλά για τα social media από τους προηγούμενους ομιλητές. Υπήρχε μια πολύ καλή ισορροπία, γιατί ακούσατε ουσιαστικά τον εκπρόσωπο μιας ομάδας που in-house τρέχει τα social media μιας εταιρείας. Ακούσατε τον Στέφανο να κάνει μια πάρα πολύ καλή και γενική παρουσίαση πάνω στα social media και τον Έρικ να το εξειδικεύει αρκετά το πράγμα. Οπότε θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα να σας δείξω μερικά παραδείγματα του πώς έχει αλλάξει η επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Μια επικοινωνία που τα brands την ξέραν ως μονόδρομη, δηλαδή φτιάχναν ένα τηλεοπτικό ή ένα ραδιοφωνικό spot. Αυτή ήταν η επαφή που είχαν μαζί σας κυρίως. Τώρα πλέον σε ένα περιβάλλον social media αυτό έχει ανατραπεί εντελώς. Μιλάμε για αμφίδρομη επικοινωνία, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό τοπίο από αυτό που ξέραν και οι καταναλωτές, αλλά και τα ίδια τα brands. Και πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για τα brands ο κόσμος να μιλάει για τις καμπάνιες τους και ή δυνατόν να μοιράζεται και τις καμπάνιες τους. Και τι πιο σημαντικό για μας ως καταναλωτές όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι από τη γνώμη που έχουν οι φίλοι μας για τα brands. Οπότε είναι πολύ πιο σημαντικό να σου έρχεται μια πληροφορία όχι από το brand το ίδιο, που τι άλλο θα πει, τα καλύτερα λόγια για τον εαυτό του, από τον κολλητό σου, ο οποίος θα μοιράζεται μια καμπάνια ή μοιράζεται ένα μήνυμα ενός brand. Αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά του γιατί οι άνθρωποι μοιράζονται καμπάνιες, μηνύματα, οτιδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν είτε να πρόκειται για κάτι αστείο, είτε για κάτι που σοκάρει, είτε για κάτι πάρα πολύ
emotional, sentimental, πάρα πολύ inspiring ή κάτι που να περιέχει πληροφορία ή έκπληξη ή innovation. Αυτή είναι μια κάρτα που μπορούμε να δούμε γιατί ο κόσμος μοιράζεται πράγματα. Θα το έχετε νιώσει κι εσείς αρκετές φορές, κάνετε share κάτι. Υπάρχουν μια σειρά από λόγους που μας οδηγούν στο να κάνουμε κάτι, να μοιραστούμε κάτι με τους φίλους μας στα social media. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι ότι αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο ή ότι μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ή έχει βρει μια ευαίσθητη χορδή μας. Ή, ακόμα περισσότερο, βοηθάει ή πιστεύουμε εμείς ότι όταν το δουν οι φίλοι μας θα τους βοηθήσουμε έτσι να καταλάβουν ποιοι είμαστε. Η define us. Και βέβαια κάτι που έχει χιούμορ, γιατί και εμείς δείχνουμε ότι έχουμε χιούμορ μοιραζόμενοι κάτι τέτοιο. Μας βοηθάει να φτιάξουμε το προφίλ μας δείχνοντας πιο cool, πιο smart κτλ. Αυτή εδώ είναι μια κάρτα. Ως agency συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Google, γιατί η Google έχει το YouTube και για τις καμπάνιες που φτιάχνουμε είναι πια όσο σημαντικό είναι το Meta Channel και ο Antenna, ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι το YouTube. Οπότε, εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και επίσημα τι δίνει η Google ως λόγους που κάποιος θα μοιραστεί ένα βίντεο. Δεν έχουμε τώρα χρόνο να δούμε μερικά παραδείγματα. Θα δούμε κάποια παρακάτω όμως. Όπως έλεγε και ο Eric, έχουμε βαρεθεί να λέμε ότι it's all about content. Πάμε λοιπόν εδώ να δούμε ένα-δυο παραδειγματάκια. Το YouTube, όταν πληκτρολογείς youtube.com, έχει ένα premium placement για διαφήμιση που λέγεται Masthead. Κάναμε λοιπόν πρόσφατα την καμπάνια του Βρετανικού ποτού Pimps, το οποίο έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Πρώτον, το ότι δεν είναι πάρα πολύ γνωστό και δεύτερον, ότι δεν είναι μια βότκα ή ένα whisky που συνήθως το πίνεις από τις 10 η ώρα και μετά. Είναι ένα πολύ ελαφρύ ποτό, το οποίο έχει ανταγωνιστεί του την μπύρα και τον κρασί. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα το πιείς έτσι απογευματάκι, μετά τις 7 η ώρα, είναι κάτι ελαφρύ. Οπότε έπρεπε να επικοινωνηθεί αυτό το πράγμα. Φτιάξαμε λοιπόν την καμπάνια που προβλήθηκε πρόσφατα και στηριχθήκαμε πάνω στο YouTube, κάναμε αυτή τη διαφήμιση που βλέπετε στη θέση πάνω, είναι ένα προνομιακό placement και λέγεται Masthead και πάμε λίγο να τη δούμε. Welcome everybody to the International News Update. For our top story today, let's travel to Greece, where we have just witnessed the most peculiar investment of the year. Our correspondent in Athens, James Papadopoulos, has the story. Hello, James. Hi, Fiona. Indeed, today we have witnessed the deal of the year. I'm standing outside the press conference where moments earlier it was announced that 8 o'clock has been sold by the International Association of Quality Time to what I may say is the most bizarre group of investors this reporter has ever seen. We are delighted to announce you that we are just officially bought 8 o'clock. We have bought 8 o'clock. To drink Pimps. Stop watching TV. Stop listening to the news. Stop coughing. Stop stopping. Oh. Everything stops for Pimps o'clock. What do you mean you bought 8 o'clock? Here's the proof. Λοιπόν, εδώ πέρα το concept ποιο ήτανε. Ήταν να επικοινωνήσουμε ότι είναι ένα ποτό που μπορείς να πιείς αρκετά νωρίς, οπότε το Pimps τι έκανε, ήρθε και αγόρασε τις 8 η ώρα στην Ελλάδα. Η καμπάνια ήταν αρκετά μεγάλη, ήταν μια 360 καμπάνια, κυρίως το έκανε αυτό για να μην βλέπει ο κόσμος τηλεόραση, δηλαδή στο έλεγε Stop Watching TV ή Replace TV with your friendliest friends. Γιατί σας τη δείχνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο έχει αυτή τη στιγμή το ρεκόρ στο YouTube σε click-through rate. Έφτασε το 1,4, που είναι ένα αρκετά υψηλό νούμερο. Αυτό λοιπόν έγινε γιατί δεν έχει φτιαχτεί αυτό το υλικό για ένα κλασικό τηλεοπτικό. Έχει φτιαχτεί για να είναι πάρα πάρα πολύ engaging. Τι πετύχαμε, γιατί έκανε ένα ρεκόρ αυτό το βίντεο στο YouTube, στο click-through rate. Γιατί ο κόσμος νόμιζε ότι αυτή είναι ένα πραγματικό κανάλι το οποίο αναφέρεται στην Ελλάδα. Έβλεπε λοιπόν τα 5 πρώτα δευτερόλεπτα και νόμιζε ότι κάποιος πάλι μιλάει για την Ελλάδα. Κάποιο κανάλι πάλι και αναφέρεται στην Ελλάδα. Ποιος ξέρει τι θα πούνε για μας. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος μπήκε να δει, εξεδήλωσε ενδιαφέρον να δει τι γίνεται στη συνέχεια.
Όταν λοιπόν φτιάχνεις ένα υλικό για digital περιβάλλον, πρέπει να έχεις υπόψη σου τα χαρακτηριστικά της κάθε πλατφόρμας. Στο YouTube λοιπόν, τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα πριν κάνεις το skip ad, γιατί στο 6ο δευτερόλεπτο έχεις τη δυνατότητα να τη σταματήσεις τη διαφήμιση και να σταματήσεις να τη βλέπεις, είναι και που παίζεις όλο το παιχνίδι. Άρα, το να έχεις engaging content είναι πάρα πολύ δυνατό. Αυτό που έκανε αυτή η καμπάνια είναι να έχει 25 φορές περισσότερο engagement από την προηγούμενη καμπάνια του PIMS, την καλοκαιρινή καμπάνια που ήταν το κλασικό το τηλεοπτικό που έπαιζε στη τηλεόραση, απλά το είχαν μεταφέρει και στο YouTube channel τους. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι αυτό που έκανε στην Αμερική η EA Sports. Η EA, όσοι είστε φαν σε παιχνίδια υπολογιστών, την ξέρετε σίγουρα, κάνει τους καλύτερους εξομοιωτές παιχνιδιών. Έχει λοιπόν έναν εξομοιωτή με γκολφ, εξαιρετικό, με πρωταγωνιστή τον Tiger Woods. Κάποιος όμως user είδε μερικά περίεργα πράγματα, θα τα δείτε και εσείς παρακάτω, στο παιχνίδι, και αποφάσισε να κοροϊδέψει την EA και να δούμε πώς η EA εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα. We got the new Tiger Woods 08, best game ever. We got the new feature, you could stand on the water. Let's see. Όταν λοιπόν μιλάμε για engaging content, μιλάμε για κάτι τέτοιο. Οπότε το πιάνετε. Μια καμπάνια που κάναμε πρόσφατα ήταν η καμπάνια της Dentin. Ήταν μια αμιγώς digital καμπάνια, δεν την είδατε σε τηλεόραση, ραδιόφωνο ή οτιδήποτε, και το Kiss Project Greece. Εδώ πέρα το concept είναι το εξής, ότι το brief ήταν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα προϊόν το οποίο έχει ως core target group το 18-24, πάνω κάτω εσάς, και το θέμα είναι ότι η Dentin is all about passion και θέλαμε να κάνουμε own την περιοχή του φιλιού. Οπότε λοιπόν βγήκαμε του Αγίου Βαλεντίνου κάνοντας αυτό εδώ. Υπάρχει μία μέρα το χρόνο που κάποιοι επιλέγουν να γιορτάζουν τον έρωτα. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν 365 μέρες για να φιλήσεις ή να φιληθείς. Εδώ λοιπόν θα έχετε μαζί μου την ευκαιρία να γνωρίσετε τι σημαίνει γνήσιο πάθος μέσα από την τελετουργική πράξη του φιλιού. Στο Long Lasting Kiss τα δύο υποκείμενα ενώνουν το άνω και κάτω χείλος τους και παραμένουν σε αυτή τη θέση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν αισθανθούν κνισμό, επιτρέπεται να ξυστούν. Αν διψάσουν, να πιούν. Αν αισθανθούν νύστα, να κοιμηθούν. Αλλά ποτέ δεν δύναται να διακόψουν το φιλί. Μία πρακτική εφαρμογή που απαιτεί ατελείωτο πάθος, αλλά και ατελείωτο ελεύθερο χρόνο. Και είχαμε γυρίσει μια σειρά από φιλιά που μπορούσε ο χρήστης μετά να επιλέξει. Εδώ το ένα υποκείμενο περνάει το χρόνο του χωρίς καμία πνευματική διαδικασία, ενώ το άλλο
Κάνοντας πλήρη χρήση των φυσικών του ικανοτήτων, εμφανίζεται και εφαρμόζει τα χείλη του από κατεύθυνση αντίθετη της δυνάμεως της βαρύτητας. Εδώ το θύλι υποκείμενο ενθουσιάζεται από τις υπερφυσικές ικανότητες του Άρενος. Στο Gum Kiss, τα δύο υποκείμενα προμηθεύονται από μία τσίχλα διαφορετικού χρώματος το καθένα. Εφαρμόζουν τα χείλη τους το ένα στο άλλο και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα τους ως φορέα, προχωρούν στην ανταλλαγή των τσιχλών. Η επιτυχημένη έκβαση του πειράματος εξαρτάται από τη γλωσσική τους δεξιοτεχνία. Στο Electric Kiss, τα δύο υποκείμενα τα οποία έχουν φορτιστεί προγενέστερα με αντίστοιχα θετικά και αρνητικά φορτία, φέρουν τις στοματικές τους κοιλότητες σταδιακά σε επαφή. Μόλις η επαφή πραγματοποιηθεί, τα ανιόντα φορτία οδηγούν στην ανύψωση του τριχωτού της κεφαλής, σε απόσταση ανάλογη του μεγέθους της εκάστοτε τρίχας. Όπως βλέπετε, σε όλα τους καλούμε να αποστάρουν τη δική τους τεχνική φιλιού. Αρχικά τα δύο υποκείμενα έρχονται το ένα πλησίον του άλλου. Εν συνεχεία, ένα εκ των δύο υποκειμένων εκτείνει τη γλώσσα του εκτός της στοματικής κοιλότητας. Το υποτελές υποκείμενο δηλώνει την υποταγή του στο άλλο, εφάπτοντας τη γλώσσα του στο πρόσωπό του και κάνοντας πλήρη χρήση των σιελογόνων του αδένου. Στο Online Kiss, τα δύο υποκείμενα φέρουν έξυπνες ψηφιακές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας, γνωστές και ως ταμπλέτες. Τις ενεργοποιούν και στη συνέχεια το καθένα εφαρμόζει προσεκτικά τα χείλη του επάνω στην ψηφιακή απεικόνηση των χιλιών του άλλου. Σημειώστε ότι η ταχύτητα της σύνδεσης δεν έχει αποδειχθεί πως επηρεάζει το αποτέλεσμα. Στο Classic Movie Kiss, το υποκείμενο Α είναι Drama Queen, ενώ το υποκείμενο Β είναι Macho Man. Αφού της πει I love you, το υποκείμενο Β, χωρίς τη χρήση της γλώσσης του, σουφρώνει ελαφρώς το άνω και κάτω χείλος και το εφαρμόζει αντίστοιχα στα χείλη του υποκειμένου Α, κλείνοντας και οι δύο τους οφθαλμούς τους. Ακριβώς όπως πράττουν οι αστέρες του κινηματογράφου. Αφού λοιπόν τους δείξαμε όλα αυτά, τα φιλιά, κάποιοι άρχισαν να αποστάρουν δικές τους ιδέες, ότι εμείς θα θέλαμε το φιλί έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα κτλ. Και ένα πρωινό ξαφνικά και αναπάντεχα. Το Bite Kiss απαιτεί κοπτήρες, γομφίους και κοινόδοντες σε άριστη κατάσταση. Τα δύο υποκείμενα έρχονται στην απαιτούμενη απόσταση και κάνοντας προσεκτική χρήση της οδοντοστοιχίας τους, εξασκούν μικρές αλλά αισθητές δαγκονιές αυξομοιούμενης εντάσεως στο πρόσωπο που έχουν απέναντί τους. Οπότε ξεκινήσαμε να απαντάμε σε όποιον μας έστελνε τις ιδέες του στο Facebook και χωρίς να το περιμένει ο κόσμος και ο χρήστης, κάναμε άμεσα το γύρισμα, το ποστάραμε και παθαίναν σοκ γιατί δεν περιμένανε κάτι τέτοιο. Το έχουμε κάνει για αρκετούς χρήστες, συνεχίζουμε να το κάνουμε. Η καμπάνια δηλαδή είναι στον αέρα και συνεχίζεται και ουσιαστικά το concept εδώ πέρα είναι το εξής, ότι είναι πάρα πολύ exciting και αναπάντεχο για το χρήστη, του δίνεις ένα content με το οποίο τον αφήνεις να κάνει engage, του ζητάς τη γνώμη του κτλ. Αλλά αισθάνεται ο άλλος ότι πραγματικά ασχολείται μαζί του ως brand όταν τη δική του τεχνική φιλιού, χωρίς να του το έχει πει όμως από πριν, θα του τη γυρίσει σε βίντεο. Ουσιαστικά το concept που εφαρμόζουμε ως agency είναι το εξής. Ξεκινάμε από το engaging content, δηλαδή ένα content το οποίο θα έχει μια πολύ παραπάνω αξία από ένα μήνυμα το οποίο θα δει στην τηλεόραση και θα το ξεχάσει και θα περάσει. Θα δημιουργήσει ένα PR story και τα media θα θέλουν να το παίξουν. Με τα paid media, ουσιαστικά κάνουμε amplify όλο αυτό, ενισχύουμε
το engaged content μας, αλλά ο τελικός στόχος ποιος είναι? Είναι να έρθει, να έχουμε earned media, να έχουμε δηλαδή δημοσιότητα, η οποία θα έρθει επειδή ο κόσμος ελεύθερα εντελώς θα το μοιραστεί ή τα media θα το θεωρήσουν μια πάρα πολύ καλή ιστορία, content για να τη μοιραστούν. Όπως σας είπα, πρέπει να την πάμε λίγο γρήγορα την παρουσίαση. Κανονικά έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει το επόμενο session εδώ και μισή ώρα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αρκετές ερωτήσεις, αφού και οι ομιλητές μας μπορούν. Προτείνω να συνεχίσουμε στην αίθουσα MC3, όπως μας έχουν πει οι διοργανωτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε και εσείς.